Καλημέρα, καλησπέρα. Και να που έφτασε μεγάλη μέρα, Στέργιο. Το δεύτερο Εγώ σου το παιχνίδι έλεγα του κάποιο. ΠΑΟΚ με Θα τον φτάσει. Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Στις 9:30 μεγάλη μάχη σήμερα το βράδυ. Κεντρικό θέμα αυτό παντού. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ακούς κόσμο να για τραπέζια. Όσα μαγαζιά έχουν παραμείνει ανοιχτά στην πόλη. Ακούς κόσμο να ψάχνετε πώς θα το δεις. Ακούς κόσμο να λέει γιατί δεν πήγα εγώ Ολλανδία. Βλέπουμε πολλά μηνύματα παιδιών που βρίσκονται στην Ολλανδία και ρωτάνε πού είναι το πρώτο ραντεβού, πού είναι οι περισσότεροι παοκτσίδες, πώς θα μπουν στο γήπεδο τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι το μόνο θέμα συζήτησης. 9,5 ώρα ζωντανά από το Λίμπερο σε περιγραφή Σταύρου Κόλκα. Μας βάλε από νωρίς ο Σταύρος στο κλίμα. Και Τίποτα, στις Στέργιο. 9,5. Τίποτα, μόνο αυτό. Καμία άδεια, κανενός. Μόνο το παιχνίδι. Εικόνα από Κοσμοτέ TV και ήχο από Σταύρο. Ο καλύτερος συνδυασμός αγάπη, το έχω κάνει πολλές φορές. Σου το προτείνω. Γενικότερα, να το ξέρεις. Βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμοι στην Ολλανδία. Δηλαδή, έχω πάρα πολλού στα social media που είναι εκεί, έχω διάφορε φωτογραφίε, βίντεο. Δεν νομίζω ότι όλοι είναι για να μπουν. Πολλοί έχουν πάει απλά και σαν ταξίδι, το έχουν συνδυάσει κάπω να είναι εκεί, Νομίζω όπω και να έχει. όσοι πήγαν θα μπουν. Δεν πήγαν για να δουν το Άμστερνταμ. Το έχουν δει 100 φορές. Όχι, ρε, για τα ταξίδια. Είναι πολλοί που δεν έχουν εισιτήρια. Δεν είσαι Θα σίγουρο βρουν τον άμα θα τρόπο. βρουν Θα εισιτήρια. βρουν τον Εντάξει. τρόπο. Όποιο Νομίζω. δεν βρει, δεν πειράζει, εκεί θα είναι. Καλά θα είναι όποιο είναι εκεί. Και όλοι οι υπόλοιποι. Και τηλεόραση και τα πάντα και ραδιόφωνο, αλλά πραγματικά δεν ακούς τίποτα άλλο. Είναι απίστευτο. Από χθες το πρωί, μεσημέρι, ξεκίνησε όλη η κουβέντα που μπήκαμε σε ρυθμούς και σήμερα είναι το μόνο θέμα συζήτηση στην πόλη. Σε όσους έχουν μείνει εδώ, βέβαια. Γιατί είναι και λίγοι, μάλλον από ό,τι έβλεπα. Ακόμη και το περίπτερο κάτω έκλεισε, Στέργιο. Έκλεισε. Έκλεισε. Δεν ξέρω αύριο αν θα μπορείς να πάρεις από κάπου καφέ. Εξοπλίσω το σπίτι καλύτερα. Δεν Α, ξέρω. γι' αυτό έβριζε ένα στον δρόμο και δεν κατάλαβα. Γιατί? Δεν μπορώ να πάρω έναν καφέ. Αλήθεια. Εδώ στη γειτονιά έβριζε. Ρε, παντού Κοίτα να κλειστά το πω. είναι, ρε. Δεν είδα, εντάξει. Μόνο εδώ Είχα καφέ απέναντι μπροστά. είναι, νομίζω. Γιατί δεν πήρα από εκεί. Αλλά νομίζω ότι είναι Γι' ανοιχτά. αυτό έβριζε. Μονολογούσε μόνο του. Καντήλια κανονικά. Ένα καφέ λέει και το. Και λέω τι λέει, εσύ Ενέρεση. δεν βλέπει. Ναι. Αλλά μάλλον κλείσανε Ακόμα και και δεν το τα βασικά το παρατήρησε. περίπτερο το παρατήρησα γιατί ήθελα να πάρω κάτι. Λέω, ωραία. Καλά είμαστε. Και όλα τα μαγαζιά κάνουν ανακαινήσεις. Τέτοια καφέ, τα πάντα. Ανακαινήσεις, είναι κλειστά. Από Δευτέρα ανοίγουν. Ναι. Οπότε σου λέω, αύριο αν θες καφέ, μακάρι να έχεις κέφια βασικά αύριο, γιατί αν όλα πάνε καλά σήμερα νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα έχει κέφια, πάρε από το σπίτι σου καλύτερα. Δύσκολα είσαι. Πολύ ανακαίνιση παίζει, Θα τη βρούμε Στέργιο. την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Πολύ ανακαίνιση παίζει, αλλά είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς Δεν μας νοιάζουν αγώνα. κάποιοι ούτε ανακοινήσεις ούτε τίποτα. Θα μιλήσουμε στην πορεία με τον Σταύρο, που προφανώς και είναι στο Άμστερνταμ και προφανώς θα είναι συνεπής στο ραντεβού μας. Το έχουμε φιξάρει, Στέργιο, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Θα μας τα πει όλα και για το τι γίνεται από χθες στο Άμστερνταμ, ποιο είναι το κλίμα, από κόσμο, στην ομάδα. Είδαν και όλη την προπόνηση χθες του Σάββατο Απέλ Φεραίρα. Πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό δεν ξέρω. Πάρα πολλά χρόνια να δεις Εντάξει. ελεύθερα όλη την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα μας τα μεταφέρει όλα ο Σταύρος. Θα πούμε και τα αγωνιστικά φυσικά γιατί έχουμε πλάνα και από τον Αμπέλ Φερέιρα και από τον τεχνικό του Άγιαξ και γενικότερα θα το κουβεντιάσουμε όλα στην πορεία. Συνεχίζω στο μεταξύ οι δοκιμές του ΒΑΡ ανά την Ελλάδα. Ναι. Δεν το περίμενα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Άντε να δούμε αν θα υπάρχει ποτέ αγωνιστική. Κάπου διάβαζα στη Λαμία δοκιμάστηκε. Ναι, στη Λαμία. Προχωράει η δουλειά. Καλό είναι. Βέβαια, στο κυβερνητικό ρεπορτάζ το πολιτικό συμβαίνουν πράγματα γύρω-γύρω. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, αν έχω όρεξη. Δεν μπορεί να μην έχω. Σιγάρες, Στέργιο. Δεν μπορώ. Ξέρεις, Άντε χόρεξη, ρε. είναι ένας φαύλος κύκλος που ουσιαστικά αναλώνονται ώρες στα ραδιόφωνα, στα τηλεοπτικά πάνελ, στο ίντερνετ τα λοιπά και δεν τους καίγεται καρφί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σε ό,τι αφορά τον διορισμό στελεχών σε κυβερνητικά πόστα και μη. Εντάξει, εδώ μιλάμε, ο κόσμος παραμένει σε δύσκολη κατάσταση γενικότερα, οι μισθοί στον πάτο, οι συντάξεις ολοένα και κόβονται και μοιράζονται χιλιάδες ευρώ σε μια κλειστή κλίκα που εντάξει απλά περιμένει να ανέβει η κυβέρνηση που υπηρετεί
ή που δείχνει να υπηρετεί, γιατί υπάρχουν και αυτοί που αλλάζουν ομάδες πιο συχνά από ότι αλλάζει ο Λόκο Αμπρέου. Η ουσία είναι ότι μοιράζονται χιλιάδες ευρώ και ο κόσμος απλά παραμένει απαθής και δεν του νοιάζει τίποτα. Γι' αυτό επικοινωνόμαστε στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον η ομάδα μας δίνει χαρές και δεν ασχολούμαστε με λαμόγια κάθε είδους. Γιατί εδώ μιλάμε για λαμόγια. Αλλά αυτό είπαμε, φταίει ο κόσμος και βάζουμε μια τελεία που τους ανέχεται και τους ξαναψηφίζει και τους ξαναψηφίζει και ο μήνας έχει 9 για αυτούς. Όχι για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα επανέλθω σήμερα, μπορεί να επανέλθω με κείμενο στο ΠΑΟΚ 24, γιατί μου έχει γυρίσει το μυαλό λίγο. Αγάπη. Ναι. Ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτά πολύ. Δεν ασχολούμαι βασικά καθόλου. Ναι. Αλλά στα βίνω σε εσάς. Όπως δεν ασχολείσαι εσύ, δεν ασχολείται και εκατομμύρια κόσμος και γι' αυτό κάνουν. Επιλογή του καθενός. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άμα δεν ασχοληθείς, δεν ασχολείσαι. Μάλιστα. Όπως εγώ, λοιπόν, βγήκαν οι οδηγίες για τον κόσμο που βρίσκεται στην Ολλανδία και επειδή έχουμε διάφορα μηνύματα από κόσμο που είναι εκεί για το ραντεβού κυρίως και για το τι ισχύει. Το ραντεβού έχει οριστεί στην πλατεία Ντάμ στις 5 το απόγευμα, ώρα Ολλανδίας προφανώς. Από εκεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα οδηγηθεί με συνοδεία στο Amsterdam Central Station όπου θα τους περιμένουν σειρμοί για να τους μεταφέρουν εγκαίρως στο Johan Cruyff Arena, αναφέρει και ο ΠΑΟΚ. Στις 6.30 ανοίγουν οι θύρες, αλλά καλό είναι όλοι να πάτε στην πλατεία Ντάμ για να μεταβείτε όλοι μαζί στο γήπεδο. Είναι το πιο εύκολο, το πιο ασφαλές σίγουρα, να μην συμβεί και το παραμικρό. Οπότε στις 5 το ραντεβού στην πλατεία Ντάμ. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 η σχετική ενημέρωση, όλες τις πληροφορίες και για τα αμάξια και για τις θέσεις στάθμευσης, γιατί και γι' αυτό υπήρχαν ερωτήσεις. Μπορείτε να αγοράσετε online, υπάρχει και ο σχετικός σύνδεσμος, οπότε όλες τις λεπτομέρειες και από τον ΠΑΟΚ και από το ΠΑΟΚ 24. Την ίδια ώρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παζάκ Σεχίρ, δεν μακέγεται η καρφή. Ξύπνα Ερντογάν. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Και να ξυπνήσει ο Ερντογάν, δεν ξέρω αν αυτή η Παζάκ Σεχίρ μπορεί να αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει ρε φίλε, άμα κουλήσει το χεράκι του, μια χαρά θα γίνει δουλειά. Μόνο λόγια είναι ο. Με αυτό, άντε ξύπνα λίγο. Και καλά, Σουλτάνο. Ξύπνο στο τρώνε, Σταρίγιο, ξύπνο στο τρώνε. Εντάξει. Ας κάνει ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει. Προφανώς και μιλάω για μένα, δεν με νοιάζει το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο παραμύθι. Μάλλον από τα μεγαλύτερα παραμύθια που έχουν ακουστεί ποτέ. Το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια όταν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο δυνατός όσο είναι τώρα. Πραγματικά δεν ενδιέφερε κανέναν το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους ενδιέφερε μόνο, αγάπη, να μπουν στους ομίλους, είτε του Europa League είτε του Champions League, κυρίως του Champions League, τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες. Το χρήμα έρεε άφθονο και ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να τα φέρει βόλτα. Δεν υπήρχε ο Ιβάν Σαββίδης. Και τις φορές που κατάφερε να σηκώσει κεφάλι, εκεί βρισκόταν ο κάθε Σπάθας, ο κάθε Παπάς, ο κάθε Δημητρόπουλος, ο κάθε Μίτσιος, ο κάθε Κομίνης πρόσφατα. Αλλά αναφέρομαι πιο πολύ στα χρόνια πριν τον Ιβάν Σαββίδη. Άρα δεν μας νοιάζει το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, μας νοιάζει το καλό του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο το έργο του Δικεφάλου. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση για να το καταλάβει αυτό ο καθένας. Ναι, μεν ο Άγιαξ δεν τα πάει και τόσο καλά εντός έδρας σε σχέση με τις επιδόσεις του εκτός έδρας. Αλλά οι ήττες που έκανε ήταν από ομάδες όπως η Real Madrid, η Juventus και η Tottenham. Δηλαδή ομάδες που καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί τους και 200 χρόνια να περάσουν. Πάλι το ίδιο πράγμα θα συμβαίνει. Οπότε το έργο του ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο από την άποψη ότι το 0-1 λογικά δεν θα το δούμε σήμερα. Λογικά λέω γιατί πάντα υπάρχουν και βραδιές που και ο ΠΑΟΚ μας έχει εκπλήξει ειδικότερα και έχουμε δει απίστευτα σκορ γενικότερα σε μάτς πέρα από τον ΠΑΟΚ. Οπότε η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει 2 γκολ και να κρατήσει τον Άγιαξ στο 1 γκολ και να προκριθεί ή να τον κρατήσει στα 2 και να έχουμε ένα θρίλερ άνευ προηγουμένου. Δηλαδή να πάει το μάτς στην παράταση, περάσουμε δύσκολα αγάπη. 9.30 το παιχνίδι, 11.30, πάντα όταν ξεκινάει μια παράταση είναι μέσα στο μυαλό μας και τα πέναλτι. Τέλος πάντων, γενικότερα
προμηνύεται ένα πολύ απαιτητικό 90 λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Τα λάθη απαγορεύονται, όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει 10 κλασικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω πώς θα δημιουργήσει, αλλά 10 το βλέπω δύσκολο. Θα πρέπει από την κάθε ευκαιρία να βγάλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ το καλύτερο δυνατό. Να μην δούμε προσπάθειες τραβηγμένες από τα μαλλιά ενώ υπάρχουν δίπλα ή μέσα στη μεγάλη περιοχή παίκτες του ΠΑΟΚ. Να μην δούμε ενέργειες που θα λειτουργήσουν εις βάρος της ομάδας και να μην δούμε αβίαστα λάθη είτε στην άμυνα είτε στη μεσαία γραμμή. Γιατί ο Άγιαξ δεν είναι από τις ομάδες που θα σε αφήσει ατιμόρυτο του. Ένα λάθος να κάνεις, δύο λάθη να κάνεις, το δεύτερο θα το πληρώσεις. Δεν λέω ότι κάθε λάθος του ΠΑΟΚ θα το πληρώσει ο δικέφαλος, αλλά αν κάνεις δύο, το ένα θα το πληρώσει και μάλιστα ακριβά. Άρα θα πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιο είναι το τέλειο παιχνίδι και αν υπάρχει τέλειο παιχνίδι σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πιάσει πολύ ψηλά στάνταρ. Όσοι αγωνιστούν είτε ως βασική τους αλλαγή θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Θα είναι 93 λεπτά πολύ απαιτητικά στο καλό σενάριο. Το άσχημο σενάριο είναι να μην έχουμε αγωνία μέχρι το 93. Είναι όλα ανοιχτά, εντάξει. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις ένα παιχνίδι όταν απέναντί σου έχεις τον Άγιαξ. Να μην ξαναλέμε τώρα τι είναι ο Άγιαξ και τι δυνατότητες έχει κτλ. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε πει, τα έχετε διαβάσει. Τα βλέπετε και στην τηλεόραση. Αυτό είναι το καλό με το Champions League τα τελευταία χρόνια. Ότι έχουμε αποκτήσει εικόνα από όλα τα πρωταθλήματα και γενικότερα το Champions League. Και να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει προβλήματα στον Άγιαξ, αυτό συμφωνούμε όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συμφωνώ όμως, λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει να κάνει το θαύμα. Απλά πάει να πετύχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Τα έχει καταφέρει στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις. Όχι πάρα πολλές φορές, αλλά τις περισσότερες φορές όπου ο ΠΑΟΚ κλείθηκε να αντιμετωπίσει ένα μεγαθύριο ή μια ομάδα με μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτήν και με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιστορία, τα πήγε περίφημα. Εντάξει, οι παλιότεροι τα θυμούνται καλύτερα. 9-10 φορές ο ΠΑΟΚ που κλείθηκε να αντιμετωπίσει μεγαθύριο, κοίταξε τον αντίπαλό του στα μάτια. Και πολλές φορές προκρίθηκε ή αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες. Ελπίζουμε να μην αποκλειστεί στις λεπτομέρειες σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε σε πρόκριση. Δεν έχει αυτή η ομάδα έτσι που έχει δομηθεί και με την ποιότητα που έχει ανάγκη από ηρωικούς αποκλεισμούς, νομίζω. Έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ ταχύτητα. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που διεκδικεί τίτλους, διεκδικεί νίκες και δεν είναι αυτός που παίζοντας ηρωικό ποδόσφαιρο προσπαθεί να κάνει την παρουσία του αισθητή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Την έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ειδικά σε Ελλάδα. Και επειδή υπάρχει ποιότητα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει όραμα, υπάρχει φιλοδοξία, δεν έχει ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, ανάγκη από ηρωικούς αποκλεισμούς. Έχει ανάγκη από προκρίσεις. Εντάξει, σίγουρα έχει διαφορά το να έρθει μια βαριά ήττα και να έρθει μια ωριακή ήττα, αλλά η ήττα είναι ήττα, ο αποκλεισμός είναι αποκλεισμός. Το κέρδος του ΠΑΟΚ σήμερα θα είναι μόνο η πρόκριση. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν έτσι που ο ΠΑΟΚ δεν απέφυγε τον Άγιαξ. Έχοντας δει πάρα πολλά παιχνίδια των φετινών προκριματικών, νομίζω καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ, είτε από τις λεγόμενες δυνατές είτε από τις αδύναμες. Αλλά η βαθμολογία του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την ατυχία του, γιατί εδώ υπάρχει ατυχία, έφερε και πάλι στον δρόμο τον Άγιαξ. Σε ένα momentum που ο Έαντας είναι σε ανωδική πορεία και όχι σε καθοδική όπως ήταν το 2016. Όπου πέρασε μεν τον ΠΑΟΚ, αλλά με πάρα πολύ τύχη και έφτασε να χάσει με 4-1 από τη Ροστόφ του Κριστιάνο Μποά. Δεν είναι αυτός ο Άγιαξ. Διαθέτει παίκτες που μπορούν να σμπαραλιάσουν οποιαδήποτε άμυνα. Είτε μιλάμε για τον Νέρες, είτε για τον Ντάντιτς, είτε για τον Φαντεμπέκ. Εντάξει, μιλάμε για ο Ζήγεκ σίγουρα. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι
προσιλωμένος και συγκεντρωμένος και σίγουρα τυχερός σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα χρειαστεί και η τύχη σε κάθε μονομαχία, σε κάθε πάσα και σε κάθε τελική προσπάθεια, είτε του Άγιαξ είτε του ΠΑΟΚ. Νομίζω, αγάπη, ότι είναι προετοιμασμένη κατάλληλα η ομάδα. Έχω την αίσθηση. Δεν έχω αμφιβολία. Και επίσης βαρκέ ο Μπελβερέιρα ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι να εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε κενό θα αφήσει ο Άγιαξ, την οποιαδήποτε αντιπίθεση θα βγάλει ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε λάθος, και να αξιοποιηθούν στο 100% οι ευκαιρίες και όχι όπως η Τούμπα που ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσε να έχει ανοίξει πολύ το σκορ. Θεωρώ ότι και ο Αμπέλ Φερέρα έχει προετοιμάσει την ομάδα για κάθε σενάριο. Έχει δύο διαφορετικές δοκιμές, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει στο πλάνο με Σφιντέρσκι. Το θεωρώ δύσκολο. Και από τις δοκιμές που έγιναν και δύσκολο. Το πόσο έγιναν, νομίζω ότι δύσκολα θα προχωρήσει το πλάνο. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πάει με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια δεκάδα της προηγούμενης εβδομάδας και προφανώς νομίζω ότι το πλάνο με Σφιντέρσκι και Πέλκα στα άκρα ακόμα είναι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει κάποια ρίσκα ενδεχομένως στη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα πώς θα πάει στην εξέλιξη το παιχνίδι. Δύσκολα να δούμε Σφιντέρσκι ακόμα από το ξεκίνημα και Πέλκα σε άλλο ρόλο. Νομίζω θα δούμε την ενδεκάδα της Τούμπας. Θα το γνωρίζουμε βέβαια γύρω στις 8 και κάτι. Βέβαια δεν έχει δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, ό,τι δοκιμές έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, Σάββατο κυρίως, και μετά και την Κυριακή και χθες. Καλά, χθες καθόλου δοκιμές δεν έγιναν ουσιαστικά. Περισσότερο το άφησα ανοιχτό, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι και η δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, δεν είναι στυλ Λουτσέσκου που πάνω κάτω ξέραμε κάθε εβδομάδα μέσα από τις δοκιμές του, ακόμα και από τις δοκιμές και τις ασκήσεις εστημένα, το πώς σκέφτεται. Ο Φερέιρα και στην προετοιμασία ακόμη πριν τα φιλικά έδειχνε ότι ανακατεύει την τράπουλα, τους έχει όλους έτοιμους και τελευταία στιγμή ανακοινώνει δεκάδα. Αλλά μια εικόνα την έχουμε και νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει. Λέγοντας για Σβιντέρσκι και δηλώσεις στη σελίδα της πατρίδας του ότι περιμένει την ευκαιρία του, ο Πολωνός, θα πρέπει λέει, ο ΠΑΟΚ να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο σήμερα για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Και ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Τσούμπακ Πόμ είναι βασικός. Δεν είμαι ηλεκαρούμενος όταν δεν παίζω, αλλά δεν ανησυχώ. Περιμένω υπομονητικά την ευκαιρία. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει σύντομα. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για το κύπελο. Και εγώ θα περιμένω την ευκαιρία μου. Και αναφέρθηκε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για τους οπαδούς μας. Ήρθαν ακόμα, λέει, και στο προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία για να δουν τα φιλικά παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε άλλους πιο αφοσιωμένους στην ομάδα οπαδούς από αυτούς. Είπε μεταξύ άλλων ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ξαναγυρνάω σε αυτό που έλεγα πριν. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο. Είτε βρεθεί πίσω στο σκορ, είτε βρεθεί να προηγηθεί. Ακόμα και στο σενάριο ο ΠΑΟΚ να δεχτεί δύο γκολ. Ασφαλώς και είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν υπάρχει χρόνος και καταφέρει να πετύχει το 2-1. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πανικοβληθεί ό,τι και να γίνει. Αν πάρουμε ότι το σενάριο ότι δεν θα προηγηθεί, γιατί αν προηγηθεί, νομίζω ότι όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι ο Άγιαξ και οι παίκτες του και γενικότερα ο Ολλανδός να έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης, διαφορετικό από το δικό μας, νομίζω ότι μια ανησυχία στο κεφάλι τους θα μπει. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πετύχει το 0-1. Όχι φυσικά ότι το 0-1 θα διασφαλίσει τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Κοίτα, άμα το δεις και από πλευράς εμπειρίας και παραστάσεων και ψυχραιμίας, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από πλευράς Άγιαξ, αν ο ΠΑΟΚ ανοίξει γρήγορα το σκορ ή αν τέλος πάντων δείξει ότι. Σου λέω αν ανοίξει γρήγορα το σκορ ή αν δείξει τέλος πάντων ότι μπορεί να χτυπήσει και να τους προβληματίσει, ας πούμε, μέσα από φάσεις και οτιδήποτε. Δεν αποκλείεται μετά να πιεστούν ακόμη περισσότερο, γιατί είναι όλο το σκηνικό που έχουμε πει. Πέρσι ήταν στα ημιτελικά, φέτος καλούνται να περάσουν τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Εντάξει, έγιναν διάφορες αλλαγές που τους έχουν πιέσει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Παίζουν στη δική τους έδρα, οπότε και από εκεί προφανώς θα υπάρχει μια διαφορετική πίεση και ένα πρέπει, όπως υπήρχε και τον Box Dumba. Οπότε γενικά, προφανώς και όσο περνάει η ώρα, η δική τους πλευρά θα βαραίνει περισσότερο. Γι' αυτό. Τονίζουν όλοι ότι είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί το κάθε τι. Ακόμα και να βρεθεί ο ΠΑΟΚ πίσω στο σκορ, αν για παράδειγμα ισοφαρίσει στο 65-70, πάλι βάζει δύσκολα στον Άγιαξ.
Γι' αυτό λέω είναι πολλά τα σενάρια. Ασφαλώς εκ των πραγμάτων σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αν προηγηθείς, τα πράγματα είναι καλύτερα για σένα. Αλλά ακόμα και να μην προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, δεν θα πρέπει να χάσει την ισορροπία του, την ψυχραιμία του και το καθαρό μυαλό και την αποφασιστικότητά του. Γιατί ξαναλέω, αν στο 65, στο 70, στο 75 πετύχει το 1-1, μετά περισσότερο θα άγχος έχουν οι Ολλανδοί παρά ο ΠΑΟΚ. Γιατί θα γνωρίζουν ότι με ένα γκολ ακόμα θα μείνουν εκτός Champions League. Γι' αυτό ξαναλέω και το κλείνουμε. Νομίζω ότι ο Αμπέλ Φερέρα έχει προετοιμάσει την ομάδα για πάνω ενδεχόμενο. Οι παίκτες δεν είναι άπειροι. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εμπειρία και ευρωπαϊκά παιχνίδια και από Champions League. Και γενικότερα έχουν παραστάσεις μεγάλες στην καριέρα τους. Δηλαδή ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ, ο Ελκαντουρί, ο Πέλκας ακόμα. Είναι παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία. Αυτοί που είναι πιο άπειροι εκ των πραγμάτων είναι ο Ζαμπά, ο Γιαννούλης. Νομίζω αυτοί. Δεν έχουμε άλλους νεαρούς στην ομάδα. Ναι. Οπότε γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές τι πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν όπως και αν εξελιχθεί το παιχνίδι. Φίλος λέει ότι είναι πιθανό να δούμε Γαϊτανίδη στην αρχή για να πιέσει περισσότερο και να περάσει ο Μπίζης βάσει όσο αλλαγή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το σενάριο. Νομίζω και όλος ο Γαϊτανίδης από τις 21 θα είναι και εκτός. Δεν προκύπτει πουθενά αυτό. Δεν προκύπτει. Ναι. Νομίζω ότι το Γαϊτανίδη τον πήρε στην αποστολή απλά και μόνο για να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Αν εχθές για παράδειγμα χτύπα ξύλο ο Σβιντέρσκι. Νομίζω. Τώρα αν δούμε κάτι τέτοιο, αλλά ξαναλέω δεν προκύπτει πουθενά, δεν νομίζω να δούμε αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε κάτι στο μυαλό του Φεραίρα, νομίζω ότι θα το έβγαζε και στις προπονήσεις ή θα μας έδινε και ένα στίγμα και στα φιλικά που χρησιμοποίησε για να μοντάρει την ενδεκάδα. Θα δούμε. Ενδεκάδες γύρω στις 8 και κάτι και θα γίνουμε σοφότεροι από τις 9.30 και μετά. Γιατί πάντα όταν αναλύσεις ένα παιχνίδι πριν ξεκινήσει, υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθείς. Μπορεί να μπει μέσα πάω και να κάνει 0-2. Αγάπη στο 20. Μπορεί να γίνει και 2-0. Μπορεί να πάμε με 0-0 μέχρι το 60. Θα τα δούμε όλα. Το βράδυ, πραγματικά νομίζω ο κόσμος μετράει ώρες. Οι περισσότεροι που έχουν μείνει στην πόλη έχουν κανονίσει σε ποιο σπίτι, σε ποιο καφέ θα δουν το παιχνίδι. Και οι υπόλοιποι που είναι σε θάλασσες και Χαλκιδικές και Κατερίνες και γενικότερα στα νησιά έχουν και αυτοί καμπατζωθεί νομίζω για να δουν το παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Νομίζω ακόμα και αυτοί που δεν είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός θα δουν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και όχι του Ολυμπιακού με την Μπασάκ Σεχίρ. Αυτά σαν εισαγωγή, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον Σταύρο που από χθες το μεσημέρι είναι στο Άμστερνταμ. Να μας μεταφέρει λίγο το τι γίνεται εκεί και το τι έχουμε να περιμένουμε. Μαζί μας είναι η Στίχημαν με πάρα πολλές επιλογές σήμερα. Η μέρα Champions League, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Στις καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα. Όλες οι επιλογές live cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη, είτε με email, είτε με live chat, είτε οτιδήποτε άλλο. Γρήγορα υποπληρωμή των κερδών. Όλα αυτά με την ταχύτητα και την ασφάλεια και την εγγύηση που θα σας προσφέρει η Στίχημαν. Πολλές αποδόσεις και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, του Άγιαξ με τον ΠΑΟΚ. 1.26 ο άσος, 6.25 το χ, 10 το διπλό του δικεφάλου. Over, under, goal, ημίχρονο, ειδικά παιχτών, corner, κάρτες. Πρόκριση Άγιαξ 1.08, πρόκριση ΠΑΟΚ 8. Πρόκριση ΠΑΟΚ, αγάπη, στα πέναλτι 81. Όχι, άστο. Πρόκριση να είναι και όπως να είναι. Άστο, στεριάστο, είναι κακό. Λοιπόν, και είναι κακό. Ναι, είναι κακό τα πέναλτι, δεν θέλουμε. Έχεις ακούσει κανένα να θέλει να φτάσουμε στα πέναλτι, ρε. Αν μου πει κάποιος ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ, πάμε στα πέναλτι. Δεν κάνει αυτό στα πέναλτι, οπότε άστο. Δεν είναι δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας με πολλές επιλογές, είτε για ανακαινήσεις σπιτιών, είτε για ανακαινήσεις επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Να κλείσετε ένα ραντεβού με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς και θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα.
και μαζί μας το Regency Casino, όπου στις 22 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Alphetos Garden θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εισιτήρια από τα ταμεία του Regency φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Σε οποιοδήποτε event του Regency Casino δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία στο καζίνο, είναι προαιρετική. Δεν υπάρχει στήριο φυσικά εισόδου. Απαιτείται απλά να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τον Σταύρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟ 24. Θα πάμε στην Ολλανδία. Και θα πάμε στο Σταύρο, που προφανώς οι Ολλανδοί που τον βλέπουν στον δρόμο, τι γίνεται, αδερφέ. Τον χαιρετάνε. Τρία χρόνια έχει να έρθει. Τον καλωσορίζουν. Πόσους Ολλανδούς φίλους είχε Σταύρο. Τρία χρόνια, πρόπεσε, δεν ήμασταν εδώ. Ναι. Πρόπεσε, δεν ήμασταν ναι. Και πριν ένα μισό μήνα ήσουν εκεί. Πάλι Ολλανδοί ήταν και εκεί. Είμαστε στο νότιο. Δεν πειράζει, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Ολλανδοί είναι, σε έχουν καταλάβει τι άνθρωπος είσαι. Μπορεί να είναι κανένας που βρίσκεται εκεί. Παραδέξτε τώρα, σε ξέρουν όλοι εκεί. Εδώ είμαστε με μπουφάν, δεν ξέρω να το μπουφάν, πώς. Και μάλιστα είχα ένα δάδος που πήρα μόνο τον North Face. Να πάρω άλλο ένα. Πιο χοντρό. Τι θερμοκρασία έχει. 15. Α. Μια χαρά. 20 βαθμούς κάτω. Εντάξει, όταν την αποσβεθήκαμε χθες, βέβαια, την αποσβεθήκαμε, μας πήρε λεωφορείο μέσα από την πίστα. Ναι, αυτό πρώτη φορά έγινε. Στην Κέρκυρα. Ναι. Πρώτη φορά έγινε. Για να δούμε λίγο πώς είναι τα οργανωτικά θέματα μιας ομάδας. Ναι. Να μην κουράζεται, να μην κάνει, να μην ράνει. Δεν δουλέψατε, Σταύρο, τοπικό ΟΑΣ δηλαδή. Δεν πήραμε το 543. Δεν χρειάστηκε. Εντάξει. Εμπειρίες είναι αυτές. Ναι. Ούτε ποδηλατάκι. Εδώ υπάρχει υποδομή. Ποδηλατάκι. Είναι και μια ευθεία Στέργιο. Ναι, ναι. Παρότι κάποιοι έγραψαν για βουνά τους Ολλανδίες κάποτε. Γενικά τέλος πάντων το ταξίδι του Πάου ήταν αρκετά. Αν είναι και δέστη βέβαια ότι κουνηθήκαμε περισσότερο από όσο οι αστροναύτες στο Challenger. Όπα, αλήθεια. Εντάξει, παγκάμε τη ζωή μου. Δεν άφησε σύννεφο. Δεν άφησε σύννεφο ο πιλότος, ναι. Ο Μολδαβός πιλότος. Πάγαμε πολύ κουβέντα. Εντάξει, Σταύρο, σου έχει συμβεί και άλλες φορές, μαθημένος είσαι, νομίζω ψύχρεμος ήσουν. Όχι, γελούσαμε, εντάξει, δεν ήταν. Αλλά κλασικά με την ατσάκια τουλάχιστον να έχει μια αναφορά εκεί στην πλάκα να είμαστε κι εμείς κάπου κάπου. Κάθε χρόνο να μας θυμάνε τη τέτοια. Είναι αυτό ότι θα με γράψει ιστορία τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Θα να δει κεράκι κανείς μια φορά το χρόνο. Τι καλό παιδί ήταν, ξέρεις, δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Τα γνωστά. Οι αποδόσφαιρες συνθήκες είναι καλές εδώ. Δεν αντιλαμβάνεστε 15-16 βαθμούς τώρα. Για ποδόσφαιρο. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να δούμε είναι να πάω με περισσότερα τριξίματα από ό,τι σε πρώτο παιχνίδι. Γιατί κατά σε μένα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μέσα σε όλο από το δεύτερο έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Γιατί το πρώτο έχει την προσαρμογή στις συνθήκες αγώνα. Τώρα ελπίζω αυτό το 5-10% που θα είμαστε λίγο καλύτερο στην εμβολία να είναι καλό. Να είναι... να φαίνεται. Ναι. Σε ένα ζήμα και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν μια τέτοια διαδικασία. Άλλο να παίζεις τώρα στους 35 και άλλο να παίζεις στους 15. Έχει τεράστια διαφορά. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο το έργο του Πάουκ. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει τεράστιες πιθανότητες. Αν θέλουμε να το βάλουμε σε ποσοστά είναι ένα 80-20. Ένα 80-20 το οποίο κακά τα ψέματα κυρίως θα δείξει η εικόνα του Άγιεξ. Αν ο Άγιεξ δεν είναι καλά και ο ΠΑΟΚ είναι, αυτό το ποσοστό μπορεί να ανέβει. Γενικά είναι παιχνίδια του μυαλού ουσιαστικά, το πώς θα μπει κάθε ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ φοβηθεί θα του κοστίσει. Αν ο ΠΑΟΚ το πιστέψει, θα βάλει δύσκολα τον Άγιεξ. Αυτή είναι η κατάσταση. Σωστά το έλεγε χθες, που μίλησε για ότι στο ποδόσφαιρο το πάντα ξεκινά από το μυαλό, έτσι. Τα πάντα ξεκινάνε όντως από το μυαλό. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια. Λέγαμε και νωρίτερα, Σταύρο, ότι αν το παιχνίδι πάει στην ισορροπία και δεν ανοίξει το σκορ από νωρίς η ψαλίδα,
γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο. Το 2-2 εντάξει δεν είναι ένα σκορ που ευνοεί τον φιλοξενούμενο, αν το πάρουμε ψυχρά. Αλλά ακόμα και ο Άγιαξ, αν προηγηθεί και ο ΠΑΟΚ έλεγα κάνει το 1-1 στο 65-70, ο Άγιαξ θα έχει το θέμα. Καλό θα είναι να μην προηγηθεί ο Άγιαξ. Ναι, καλό θα ήταν, ναι, αλλά. Ο Άγιαξ, επειδή δεν είναι πιθανό σενάριο. Δύσκολα. Ναι, ακόμα και να προηγηθεί. Ο Άγιαξ έχει έναν τρόπο όταν παίζει να σκοράρει με σχετικά εύκολα, γιατί έχει τεράστια ποιότητα. Αν ο ΠΑΟΚ του δώσει, αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί πίσω στο σπορ και είναι αναγκασμένος πλέον εκ των πραγμάτων να βάλει δύο τέρματα, η ψυχολογία του αγώνα γίνει ξεκάθαρα υπέρ του Άγιαξ. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί, αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί και ο Άγιαξ αμυντικά δεν είναι την καλύτερη ομάδα του πλανήτη, ίσα-ίσα παρουσιάζει τεράστια κοινά. Άρα αν σε αυτή την περίπτωση δεν, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα έχει ένα χρονικό περιθώριο μεγάλο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλάζουν τα δεδομένα. Ο στόχος για τον ΠΑΟΚ, αν το ψάξουμε ξεκάθαρο στόχο, είναι τα δύο γκολ. Ναι. Γιατί εντάξει, για μένα είναι απίθανο το να μην σκοράρει ο Άγιαξ. Συμφωνούμε όλοι. Άρα λοιπόν ας δούμε το πώς θα βάλει ο ΠΑΟΚ δύο γκολ και βλέπουμε. Και αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να βάλει και το πρώτο μάλιστα, ακόμα καλύτερα. Και ήταν αυτό που είπατε χθες και στο σχολείο της ημέρας, ότι από τον ΠΑΟΚ περιμένεις γκολ. Το έχει κατακτήσει αυτός, το έχει δείξει και μπορεί να βάλει και τα δύο γκολ. Δηλαδή δεν είναι κάτι απίθανο. Όχι, εννοείται δεν είναι κάτι απίθανο. Και το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι, ότι έχει βρει τα κενά του Άγιαξ, τα έχει μελετήσει, τα έχει χτυπήσει και πρέπει απλά να είναι πιο αποτελεσματικός τώρα. ΠΑΟΚ, αν κάτι κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, είναι ότι έδειξε τις αδυναμίες του Άγιαξ. Ναι. Τις έδειξε. Δεν τις έδειξε για τόσο μεγάλο διάστημα, είχε double X. Δεν τα έδειξε στο χρονικό σημείο που θα έπρεπε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψωνίζει ρούχα. Ψωνίζει ρούχα. Δεν ξέρω να μου πουλήσει διπλούς από τα μόνοι. Αυτή θέλω. Yes, do you have it? Δεν θα την έχει τώρα και θέλει να του πουλήσει κάτι άλλο, στάδιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά θέλει ο ΠΑΟΚ από την κοινή. There's not the same, man. I want this. Βιωματική εκπομπή. I want this. I have this. This is for my collection. My collection. Ναι, ναι. Έφαγε όμως. Δεν μου λες το σε αγωνιστικό επίπεδο. Λέγαμε και πριν, ας πούμε, το Στέργιο λίγο για τις δοκιμές για την ενδεκάδα. Υπάρχει το ένα σενάριο της ενδεκάδας της ίδιας, που νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό. Για μία ίδια, επειδή μίλησε για εκπλήξεις χθες ο Φερέιρα. Ναι. Οι εκπλήξεις έχουν να κάνουν με τα τρίκ. Ναι, ναι, ναι. Άλλο δεν έχουν αυτό να κάνουν με τα πρόσωπα. Είναι άλλο το τρίκ που κάνω χρησιμοποιώντας τους ίδιους παίκτες. Βρήκα τη Ζήκου εδώ. Άλλο είναι το τρίκ που χρησιμοποιώ με τους ίδιους παίκτες. Άλλο είναι αλλάζω πρόσωπα. Ναι, ποια αυτό πρόσωπα να αλλάξει. Άλλο αυτό, όχι. Λέω, εγώ το πήγαινα αλλού, ότι έγινε όντως η δοκιμή με τον Σφιντέσκι και τον Ακπόμ και τον Μπέλκα σε άλλο ρόλο, κυρίως στα πλάγια. Mm-hmm. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι αυτό έγινε πιο πολύ, ας πούμε, για να είναι ένα πλάνο έτοιμο που μπορεί στη διάρκεια του αγώνα να χρειαστεί, παρά για να ξεκινήσει αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ίδια δεκάδα. Ναι, ίδια δεκάδα θα είναι. Κοίτα να δεις. Αν κάπου πας και ο ΠΑΟΚ είναι στο αθλητικό κομμάτι. Ωραία. Ναι. Είναι στο αθλητικό κομμάτι, ξεκάθαρα. Ναι. Αν λοιπόν, hi, good morning. Αν λοιπόν αναζητήσουμε ποιος δεν είναι αθλητικός στην ενδεκάδα, είναι ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά ο Μπίσεσβαρ είναι στο γκολ το πρώτο, ξεκινάει αυτό στην τη μετάβαση στο ανοιχτό γήπεδο. Στο δεύτερο έχει την assist και είναι σε 3-4 φάσεις ακόμα μέσα που πάω καπήλυσε. Πώς το βγάζει το Μπίσεσβαρ? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λέω. Δηλαδή, okay, ναι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο αθλητικός για να κλείσει τους δρόμους. Δεκτό. Πολύ ωραία. Και πώς γίνεται αυτό? Βγάζεις το στον πίσεσμα. Είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ναι, και νομίζω γενικά ότι τα χρειάζεσαι όλα τα κομμάτια στο παιχνίδι αυτό.
Δηλαδή, ξέρει, θα πάει τον Μπέλκα, το τρέξιμο, την πίεση, όλα. Το πίεση, θα πάει κάτι άλλο. Do you have this small size? Συνεχίζει να ψώνει παράλληλα. Δεν βγαίνει πίσω από την δεκαδό, τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. This is small? Yes. This is small, ναι. Small. Οκ, και να θέλετε. Σταύρο, θα για τη βία, τίποτα δεν αγάπη. Α, είπα και εγώ. Δεν επέστρεψα δευτερά δημοτικού. Θα χαρακτήριζε, Σταύρο, τον εαυτό σου καταναλωτικών γενικότερα. Επειδή παίρνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Όχι, όχι, γενικότερα, δεν είπα και το δώρο στη γυναίκα. Για σένα πώς θα πει, Σταύρο. Τίποτα, βρήκα κάτι να δω με μπλουζάκια. Πήρα τρία μπλουζάκια έτσι να δω. Τρία μπλουζάκια. Προσφορά. Ναι. Αυτό που ό,τι και να παίρνει σε τα ταξίδια τα λες προσφορά, δεν ξέρω πώς δικαιολογείται. Πάντα βρίσκει προσφορά. Ναι. Ναι. How the price? Live πάλι. 49 only. Yes. Only. Okay. Yes, I was ready to 200. Καλό κλείνω. Pain in my stomach. Γιατί δεν το παλαιό αυτό. Και αγγλικά μαθαίνουν οι ακροατές του ΠΑΟ 24. Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε. Πού να τα ξέρουν αυτά. Όχι, έχει το άλλο μας στόμα και είσαι upset. Δεν το συγκνώ. Θα κάνουμε όλη τη συναλλαγή. I want to keep all the money. I don't want nothing for sale. Πρέπει να κάνει όλο το διάλογο τώρα με την πολίτρια. Ναι, 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 το περίμενε. What is this? I speak to the radio. Can you... Can I give me the change and we are okay. Don't worry. Τι λέγαμε. Αφού κάναμε όλο το διάλογο, να με συμπληρώσει, όχι, δεν ήθελε κατά μέρους. Μην βγάλει κατά μέρους, δεν ξέρεις πότε θα ξαναπάσει. Του χρόνου μπορεί να είμαστε εκεί. Αν και θα έπρεπε, στη συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, την οποία δεν την ξέρατε και εγώ σας την έμαθα στο έργο μου. Τα λέμε αυτά, εντάξει. Τι μας έμαθες, Σταύρο, τι μας έμαθες, δεν άκουσα. Τη sequel, την ξέρατε. Καλά ρε Σταύρο, τη sequel, όταν ψωνίσαμε πριν από 10 χρόνια, δεν ήξερε τι σημαίνει. Πριν από 10 χρόνια τους την έμαθα. Μη φυλακοκές. The sequel. Ναι. Κάνουμε και διαφήμιση στον αέρα. Ναι, τι να κάνουμε, ωραία. Σε μαγαζί της Gundam πάτε όλοι μαζί, Σταύρο. Όπως είχαμε πάει και κάνουμε τη μεγάλη επιτυχία εκείνη. Ναι, που πήραμε όλοι τα ίδια. Ναι, ναι. Thank you. Bye bye. Και που κλαίει ακόμα ο συνάδελφος στην ζακέτα. Ο οποίος όμως πρόλαβε να βγει φωτογραφία με τη ζακέτα. Την έστειλε σε 15 άτομα πρέπει να αγοράσει. Ναι, αλλά δεν τη φόρεσε ποτέ. Φωτογραφία κάθετα, οριζόντια, 45 μοιρών, με κλειστό φερμουάρ, με ανοιχτό φερμουάρ, με πάνω την κουκούλα, με σηκωμένο το μανίκι, με κάτω την κουκούλα και δώσε φωτογραφία αυτό και έχασε την ζακέτα. Έτσι ζούμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ξαναγυρνάμε. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Λέγαμε λοιπόν ότι τα πράγματα... για να κεφαλαιώσουμε, μόνο εύκολα δεν είναι. Εντάξει, και σίγουρα δεν θα είναι εύκολα αν το γήπεδο μυρίζει τόσο του μάνι όσο στο στενό που είμαστε τώρα. Αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή πίνουν με τρία χέρια όλοι. Οπότε δεν μπορεί να υπερβάλλει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, δεν υπάρχουν περιθώρια για φοβικές συμπεριφορές. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δύο γκολ θα τα φάγαμε από φόβο. Και όχι από την ικανότητα του Άγιεξη. Αυτή είναι η αίσθηση μου εμένα. Αν ο ΠΑΟΚ το πιστέψει, μπορεί να κάνει ζημιά. Ο Άγιεξη έχει αποδείξει μια εκπληκτική ομάδα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά έχει αποδείξει επίσης ότι είναι μια πολύ κακή ομάδα αμυντικά. Πολύ κακή ομάδα αμυντικά. Δηλαδή, τα κενά που παρουσιάζει είναι μυθικά. Οι Ολλανδοί λένε ότι δεν είναι έξω ο Σούρσε, θα πάει με Μαρτίνες και Φέλτμαν. Εντάξει, για να πάει δεξιά μας δεόγει και κάποιος θα παίξει εγώ. Στα χαφήμα βάλουμε. Τον Μάριν, τον Πλίν και τον... Να ξεκινήσει ο Μάριν. Και δεν τον Φαντεμπέκ. Δεν είναι κακή ιδέα να ξεκινήσει ο Μάριν. Εντάξει. Το ότι δεν θα παίξει σούς, όντως είναι ένα θεματάκι. Είναι ευχάριστη προσθήκη για μας στην 11η του Άγιαξ σούς. Αλλά
όπως και να το κάνουμε. Γιατί είναι κάτι που το δοκίμασε Σταύρο και στο παιχνίδι με την Έμεν. Με την Έμεν. Δεν έπαιξε. Είναι να παίξει μια δεκάδα, ένα 4-3-3 με τον Τάντε στην κορυφή. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρουσία του Ντόλμπερκ στην κορυφή της επίθεσης, η οποία δεν ήταν, ήταν σχεδόν αποκρουστική όποτε έγινε. Σωστό, και υπάρχουν και, και παράπονα άλλη... για τον Ντόλμπερκ γενικότερα. Γίνεται μια κουβέντα. Αν δεις ναι, το Άγιαξ, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι με τον Ντόλμπερκ. Οπότε μάλλον ο Τάντης νομίζω θα είναι στην κορυφή και σήμερα, λέω εγώ μάλλον. Ναι, ναι. Και ως δεύτερη αλλαγή ο Χούντελαρ που δείχνει παρά τα 36 του χρόνια ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης υψηλής τεχνικής και τον γκολ το έχει. Είτε έτσι είτε αλλιώς με κόντρα, χωρίς κόντρα, με κεφαλιά, διπλή κτλ. Είναι ο Χούντελαρ. Επίσης όμως το που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι όντως υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα του Άγιαξ αν πάει ο Φέλμαν στο κέντρο της άμυνας και πάει ο Μαζραούι στα δεξιά. Χάνουν σε σχέση με τη λειτουργία των ΧΑΦ, αν φύγει ο Μαζραούι και πάει ο Μάριν εκεί. Ναι. Αλλά το κομμάτι που είχαν τέλος πάντων αρκετά προβλήματα, στο κομμάτι της άμυνας, ένας 19χρονος που έκανε αρκετά λάθη ο Σούς, θα δώσει τη θέση σε έναν 26χρονο με αρκετές παραστάσεις όπως είναι ο Μπέρτμαν. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι... Γενικά δεν είναι εύκολο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, αλλά από τις κινήσεις του Τεν Χαγ καταλαβαίνουμε όλοι ότι και αυτός φοβάται το ενδεχόμενο να εκτεθεί. Ψηλιασμένος είναι. Ναι, δηλαδή είναι ψηλιασμένος και αυτό δεν το προσέφερε απλόχερα ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι τον εξέφερε αμυντικά, κάνοντας αυτά τα παιδικά λάθη τέλος πάντων στις φάσεις των δύο γκολων. Γι' αυτό, και αυτό που με πειράζει είναι κυρίως το πρώτο. Το πρώτο με πείραξε. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο λάθος σε αυτό το μήνυμα. Να αφήνεις την ομάδα με έναν παίκτη στο τείχος. Ναι. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Άντε το άλλο είναι και ατυχία. Στο πρώτο αφήσαμε την μπάλα να αφήσαμε τον Ζήγη έναν παίκτη που ήταν καλύτερα στημένα χτυπήματα. Ξέρω εγώ σε ένα τόπο επίπεδο σε όλο τον πλανήτη, τον αφήσαμε να σου πάρει να εκτελέσει χωρίς τίποτα. Μόνο που δεν βάλαμε κανένα πορτοκαλί βελάκι από πάνω. Μόνο που δεν βάλαμε ναι, βελάκι για να αποκαλυστεί. Ναι, μόνο αυτό δεν κάναμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ούτε το δεύτερο χωνεύεται εύκολα, αλλά λένε αυτό που λες. Πήγε η μπάλα στο αριστερό του Βαρέλα. Ναι, και όχι στο δεξί, δεν τη βγήκε καλά. Ναι. Κάνανε, έγινε και λάθος πριν, δεν την έβγαλε το παλάκι σκόρνο. Ωραία, δεν πήγε πάνω στο Φάντεμπεκ και γύρισε πίσω. Εκεί λένε οι προπονητές των φυλάκων λένε ότι όταν βλέπεις ότι μένει η μπάλα ζωντανή, δεν γυρνάς την αιστεία και πας να παίξεις με αυτό που έχει την μπάλα στα τερματοφύλακα. Και τι γίνει. Ναι. Χίλιες φορές να το φας έτσι, παρά έτσι όπως το φάγες. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά επειδή έχουν, είναι γεγονότα πλέον, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ζήσει με αυτά και να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει σήμερα σε ένα δύσκολο γήπεδο, σε μια πιεστική κατάσταση, απέναντι σε μια εκπληκτική ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει τρόπο να πάρει ή νίκη ή ισοπαλία με πολλά γκολ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Είδαμε θέμα στο πάω 24 με σημαίακια που έχουν έτοιμα οι Ολλανδοί. Θα δουλέψουν, ναι, ναι, θα δουλέψουν ναι. Σημαίακι. Αλλά θα είναι και σημαίακι, πολύ. Τελευταία φορά σημαίακι που είδαμε συγκρίτημα σε όλες τις καρέκλες όπως θες. Ωραία, ήταν στο Σαράτσοπλου. Σε τόσο μεγάλο βαθμό, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Και οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα έχουν πιο σοβαρές τακτικές προσεγγίσεις στα εκτός έδρας τους παιχνίδια. Δηλαδή είναι ομάδες που παρασύρονται και βγαίνουν από το πλάνο στην έδρα τους. Κάνουν περισσότερα από αυτά που μπορούν. Και ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά που τα φέρνει ανάποδα η ζωή να κρίνεται η πρόκριση στο εξωτερικό, γιατί στην Τούμπα πρόκριση δεν έχουμε δει ούτε στην επόμενη φάση του Λότο. Ωραία. Να μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη βραδιά που θα αντιθυμόμαστε μέχρι να αφήσουμε τον μάτιο αυτού τον κόσμο. Γιατί είναι τέτοιες βραδιές από τη σημερινή. Από την άλλη, άμα κάτσει κανένα γλουγλουγλου, θα το ξεχάσουμε την επόμενη. Σωστό. Αυτό που δεν θα αντέξω σε καμία των περιπτώσεων, παιδιά,
είναι ένας αποκλεισμός που παλέψαμε. Έλεγα... Και να δεν μπήκε εκεί, ναι. Και έτσι και αλλιώς δεν τα αντέχω αυτό άλλο. Το έλεγα στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι ακριβώς. Να αποκλειστώ γιατί έχασε ο Χ σε κενό τέρμα στο 95 ένα γκολ, ας πάω 4. Ναι. Δεν αντέχω άλλη ηρωική, το είπα άλλο αυτό, ηρωικό αποκλεισμό. Το είπα αυτό ακριβώς, Σταύρο, με άλλα λόγια, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από ηρωικούς αποκλεισμούς. Όχι, όχι. Δεν αντέχονται. Δεν είμαι η μοιραία ομάδα που ζει από τις μεγάλες ήττες της. Ναι. Τις μεγάλες εισαγωγικά, τις μεγάλες βραδιές που δίνεις να ζήτης. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό άλλο, με κουράζει. Όλους μας νομίζουμε. Είμαι σε μια κρίσιμη ηλικία. Στην είμαι καλύτερη ηλικία είσαι, όχι. Στην καλύτερη. Ναι. Ναι, δεν αντέχω άλλο τέτοιο πράγμα αυτό. Ναι. Δεν το αντέχω άλλο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή με την Τζέρση φάγαμε τα 4, πήγε εκεί ο κολλητός ο Κατσερίνης, έφαγε κόκκινο στα 7. Δηλαδή πήγε να λούγει δύο φορές, πήγαμε, φάγαμε μετά, σπίτι, κοιμηθήκαμε, γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Το ξεχάσαμε. Είχαμε να βούσουμε το Κατσερίνη που πήγε την κόκκινη. Και να μαλώνει η μισή, αν θέλει η ομάδα που κούβασε την μπάλα 1,5 εκατομμύρια που βοηθάει, όχι. Ναι, ναι, πηγαίνει χαράκι. Ναι, 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 okay, ναι. Προτιμώ αυτό από το να αποκλειστώ με χαμένη ευκαιρία στο 95 σε κενό τέρμα. Εκεί μπορεί να μην τα ξαναπούμε κιόλας. Ναι. Μπορεί να είναι και η τελευταία μετάδοση που θα κάνω ever. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα. Το άλλο παιχνίδι της Καραμπάκ με τον Αποέλ είναι στις 7.30. Οπότε πριν το μάτς, ναι, θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει εκεί. Ξέρουμε αν θα πάμε στον Πακού στην Κύπρο εφόσον περάσουμε, κάτι το οποίο βέβαια... Εγώ, ξέρεις, θεωρώ λίγο αστείο. Σε μια φάση κάναμε και κουβέντα ποιος ήταν ο όμιλος του Champions League. Ναι. Σε περίπτωση, ναι, το γραφικόμετρο ουσιαστικά ναι, το, ναι, ναι. Το αγγίζουμε λίγο. Αρκετά, ναι. Αρκετά, ναι. Αλλά τουλάχιστον έχουμε επίγνωση αυτού. Δεν είμαστε δηλαδή αυτοί που θεωρούμε θα κάνουμε καινούργιο γήπεδο, δεν έχουμε ρεύμα. Ναι. Το παλιό. Κατάλαβες, δεν είναι τέτοιοι. Έχουμε επίγνωση της γραφικότητάς μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη. Να είσαι, να έχεις επίγνωση, να ξέρεις ποιος είσαι, που πατάς και που βρίσκεσαι. Ωραία. Ξέρουμε ότι έχουμε λίγες πιθανότητες σήμερα. Ξέρουμε ότι αυτή η ομάδα για κάποιον λόγο πολύ ποδοσφαιρικό έχει χτίσει ένα μέταλλο τα τελευταία χρόνια. Που μπορεί να μας δώσει, μας δίνει μάλλον το δικαίωμα σήμερα, αλλά πιστεύουμε ότι έχει ένα 10% πιθανότητες να κάνει το διπλό σήμερα ή την ισοπαλία με τον Άγκολ στο Johan Cruyff Arena, στην αρένα του μεγαλύτερου κατ' εμέ ποδοσφαιρανθρώπου που έβγαλε ποτέ αυτός ο πλανήτης, συνδυαστικά και σαν ποδοσφαιρική αξία και σαν τεχνοκρατική προσέγγιση στον ποδόσφαιρο. Για τον οποίο υπάρχει παντού κάτι στο Άμστερνταμ. Έβλεπα και χθες τη Στέλνα. Έλα ρε, τώρα μας πήρε ο άλλος, μας πήρε τη ζακέτα. Βρήκαμε ζακέτα και μας πήρε λίγο πολιτή και λέει δώσε σε μένα. Θα παίρναμε την ίδια ζακέτα. Θέλαμε να αγοράσουμε κάτι τον Κρόεφ για να φάνε τα παιδιά του. Ωραία. Πρέπει να έχουν στην άκρη και ένα τρίσχρονο. Εντάξει, αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Και μας ψήφισε τη ζακέτα γιατί το πήγε λίγο καλύτερα. Θα χάσουμε 3 κιλά. Εντάξει. 3 κιλά, ναι. Σταύρο, άκου να δεις τι συνέβη τώρα το εντόπισα πριν από 4 χρόνια, το 2015, τον Αύγουστο. Rapid Vienna Ajax στο Champions League 2-2 στη Βιέννη. Επαναληπτικός 2-3 Rapid Vienna. Πολύ καλό φίλε. 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3 στο 77 η Rapid. Ωραία. Επειδή ο Άγιαξ εκείνος δεν πρέπει να έχει ούτε το ίδιο φροντιστή σε σχέση με σήμερα, κρατάμε το στατιστικό σου στέριο. Είμαστε συγκινημένοι που αναζήτησες ένα στατιστικό πάτημα για την ελπίδα. Αλλά... Ναι, δεν είχε... Είχε ο Άγιαξ τον... Τέλειος, Μιχάλη μου, βρήκε ότι ένα Ραπίδ Άγιαξ είχε συμβούλιο για το παιχνίδι και στο δεύτερο ο Άγιαξ το παιχνίδι είχε συμβούλιο. Ωραίο. Καλό σας. Εκτός αν πήγε και το είδες στο Wikipedia και ένας οπαδός της Rapid. Όχι, 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 όχι. Ό,τι μεταφέρουμε στον αέρα, Σταύρο, είναι πάντα 100%. Ό,τι μεταφέρουμε στον αέρα, ναι. Έπαιζε μόνο ο Φέλτμαν σε εκείνη την ομάδα του 15. Ο Φέλτμαν έπαιζε σε εκείνη την ομάδα μόνο. Ας επιστρέψουν και οι άλλοι 10 που έπαιζαν τότε, να είμαστε καλά. Ο Μίλικ, ο Μπαζούρ. Ο Μίλικ, Ο Μίλικ. Ο Τετέ. Έχει περισσότερους τραυματισμούς ο Μίλικ. Από ότι ο Βουίλιαμ Ντεφόε στο Πλατούν. Τι ωραία ταινία, Σταύρο. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Έχει πάω ξάκια στους δρόμους, κυκλοφορούν ή ακόμα φτάνουν. Μόλις τους είδαμε. Σε ψέφισε εδώ. Για εδώ είναι φαΐ, δεν είναι καφέ.
Κάτι ακούστηκε στο βάθος, Σταύρο, σαν σύνθημα. Ναι, έρχονται τα παιδιά μας. Τα παιδιά ωραία, μας ωραία. Σταύρο, ένα τελευταίο. Και η Βάν Σαββίδη σήμερα στο γήπεδο, ε. Περίμενε, λοιπόν, ναι. Can we order the coffee? Self-service or... Okay. Thank you. Παιδιά, αυτά. Ωραία. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Εντάξει, άντε καλή συνέχεια. Έχονται και τα παουξάκια μας. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Σταύρο. Bye. Καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν. Ψώνια, φίλε, ακούσαμε live. Ψώνια ακούσαμε, καφέ ακούσαμε. Ό,τι θες. Μπινελίκ δεν ακούσαμε. Πολύ να πέσει τίποτα κανένα animal. Animals. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα γιατί έχουμε και ώρα. Παρέα μαζί μας είναι και σήμερα η Ναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαινήσεις σπιτιών είτε για ανακαινήσεις επαγγελματικών χώρων. Και φυσικά μαζί μας η Στίχημαν. Σας έλεγα νωρίτερα για τα ποσοστά του αγώνα του Άγιαξ με τον ΠΑΟΚ. Και άλλοι αγώνες σήμερα του Champions League. Πάρα πολλές επιλογές, ένα παιχνίδι. Και φυσικά και αύριο έχει η Champions League και την Πέμπτη έχει η Europa League. Όρεξη να έχετε. Καλή έμπνευση και φυσικά τύχη όπως χρειάζεται σε κάθε κομμάτι της ζωής μας. Όλα αυτά σε στοίχημα. Εύκολος στοιχηματισμός και γρήγορα από κινητό, τάπλετ και υπολογιστή. Άμεση απληρωμή των χρεών. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο που σας προσφέρει η στοίχημα. Και μαζί μας το Ridges Casino. Ο 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, θα εμφανιστεί στον υπαίθριο χώρο του Alfetos Gardens ο Ηλίας Βρετός. Μαζί του η Κατερίνα Λιόλου. Προμηθευτείτε εγκαίρως στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. 4. Είπαμε ημέρα Champions League σημερινή. 7.30 Καραμπάχ από ΕΛ. Στη ρεβάνς του 1-2. Προβάδισμα για τους Αζέρους. Ρόζεμπορκ Μάριμπορ. Δυναμό Κιέβου Club Breeze. 8.30 το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου. 9 η ώρα Φερετσβάρος Δυναμό Ζάγκρεπ. Ίδια ώρα Κοπενχάγη Ερυθρός Αστέρας. Ο Άγιαξ με τον ΠΑΟΚ σε 9.30 φυσικά. Ίδια ώρα Ολυμπιακός Μπασάκ Σεχίρ. Η Λίντς, η Αυστριακή Λάσκ Λίντς με την Βασιλεία σε 9.30. 10 παρατέταρτο Σέλτικ Κλουζ. Και 10 η ώρα Πόρτο με Κράσνονταρ, η οποία Πόρτο έχασε στην πρεμιέρα. Αγάπη. Και βλέπω τον Σέρζιο Κοτσεϊσάο σιγά σιγά, εκτός αν έχουν άλλη φιλοσοφία στην Πόρτο και διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και δεν προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, αλλά δεν ξεκίνησε καλά ο Σέρζιο Κοτσεϊσάο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτο μάτς πώς είχε λήξει στην... 1-1 στην... 1-1. Όχι, 1-0. 0-1 με τον κόλ του Ολιβέρα. Με τον κόλ του Ολιβέρα στο τέλος, το απευθείας φάουλ. Για τον Κοτσεϊσάο, εσύ... Είναι και λίγο άδικο αυτό. Δηλαδή, τέτοια εποχή. Πέρσι, βασικά, μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο, ήταν ο κορυφαίος στην Πορτογαλία. Αγάπη, κοίταξε. Δεν είναι άδικο όταν είσαι σε μια ομάδα όπως η Πόρτο. Για μια ήττα που έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν είναι ήττα. Χάθηκε πέρσι το πρωτάθλημα, χάθηκε το κύπελο. Στις λεπτομέρειες. Το κύπελο χάθηκε στα πέναλτι. Ναι, οι μεγάλες ομάδες, αγάπη, έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Δεν θα την πληρώσει ο Κωνσταντινίδης, λέω. Θα τα καταφέρει να περάσει. Αν ήταν προπονητή ο Κωνσταϊσάο στη Βιτόρια Γκυμαράες, θα τον κάναν άγαλμα. Αν του έφτανε μια ανάσα του πρωτάθλημα. Εγώ λέω να αντέξει ο Κωνσταϊσάο. Έτσι λες εσύ. Κανονικά. Ο πρόεδρος της Πόρτο όμως θα έχει άλλη άποψη. Δεν πειράζει. Η ομάδα δεν. Εγώ λέω να τον κρατήσει, να περάσει σήμερα η Πόρτο την Κράσνονταρ, γιατί μάλλον ο Ολυμπιακός θα περάσει την Μπασάκ Σεχίρ. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός λογικά θα αντιμετωπίσει την Πόρτο. Στο μεταξύ πολλές ή αλλιώς την Κράσνονταρ του Μπέργκ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι. Να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός, να δούμε αν θα περάσει και η Πόρτο. Δεν μπορούν οι άλλοι. Μας ενδιαφέρει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ βασικά. Όλοι οι υπόλοιποι. Σε μεταξύ γίνεται ένας χαμός στην Ελλάδα με τις φωτιές. Στην Εύβοια τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει καπνός πάνω από την Αττική. Και έδωσε αγάπη οδηγίες στο κελπνό. Τι να κάνετε για να προστατευτείτε τον καπνό. Φοβερές οδηγίες. Να σου διαβάσω 2-3. Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός. Ναι. Αποφύγετε τη σωματική καταπώνηση. Πίνετε πολύ νερό. Φοβερό. Πού είναι, ρε. Τι οδηγία θα μπορούσαν να δώσουν. Να φροντίσουν να μην καίγεται η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Καλά, ρε. Εντάξει, τώρα που υπάρχει. Έχουν κάνει. Δεν μπορεί να πει ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν γίνονται προσπάθειες. Έχουν στείλει 750 μηνύματα. Λένε μην πηγαίνετε εδώ, μην πηγαίνετε εκεί. Υπάρχει κίνδυνο. Τι άλλο να κάνουνε. Εντάξει, μην τα βλέπουμε κιόλα. Οκ. Okay.
Συνέγιναν φωτιές και δίνουν 5 οδηγίες. Να μην αρπάζει φωτιά το κάθε δάσος στην Ελλάδα. Ναι, κάνανε 5 προσπάθειες. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή τη φορά δεν έγιναν προσπάθειες. Σου λέω, έχουν κλείσει, έχουν πει να μην περνάει κόσμος από συγκεκριμένες περιοχές Χαλκιδική, από το Σεϊσού και σε όλη την Ελλάδα αντίστοιχα. Ναι, ο εμπριστής θα βρει τον τρόπο. Δεν μπορείς να. Τι θα κάνεις, δηλαδή, κόψεις το χέρι. Όχι, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες κάποια στιγμή στη χώρα μας. Ναι, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Ναι, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Ότι γίνονται 5 προσπάθειες, γίνονται. Και τώρα οι οδηγίες που δόθηκαν γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και έχει φτάσει ο καπνός στο κέντρο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο καλοκαίρι, αν θα μπουν λιγότερες φωτιές. Θα δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Τι να σου πω, πάντως με μηνύματα γίνονται προσπάθειες. Δεν γίνεται, παιδιά, με μηνύματα. Μπορείτε να μην δίνετε στην ΕΡΤ στο κάθε υπάλληλο 100.000 ευρώ το χρόνο. Μπορείτε να κόψετε παροχές από βουλευτές, παρατρεχάμενους κτλ. Κτλ. Να πάρουμε 2 αεροπλάνα περισσότερα. Να προσλάβουμε και 50 πυροσβέστες περισσότερους. Εντάξει, τα σοβαρά κράτη αυτό κάνουν, αλλά στην Ελλάδα που δεν έχουμε μνήμη, γεμίζουμε βουλευτές, γεμίζουμε πολιτικούς, γεμίζουμε επιτροπές που παίρνουν το κάθε μέλος λεφτά με το τσουβάλι και δεν έχουμε αεροπλάνα, δεν έχουμε πυροσβέστες. Και κάθε καλοκαίρι έχουμε τις ίδιες καταστάσεις. Να καίγονται κομμάτια της Ελλάδας. Και θα συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε το 2019. Αυτό που θα αναρωτιόμαστε και το 2020. Ήρθε το μήνυμα. Δεν ήρθε. Σε πόσους ήρθε το μήνυμα. Δεν είναι θέμα μηνύματος, ξαναλέω. Είναι θέμα σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί σε πρακτικό μυαλό δεν βάζουμε. Κάποια στιγμή να αρχίζουμε να θυμίζουμε κράτος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε. Να μην μπουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, γιατί υπάρχουν πολλά πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. Να μην υπάρξουν καταστροφές σπιτιών και περιουσιών, αλλά γενικότερα το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Γιατί εντάξει, το σπίτι εύκολα, δύσκολα μπορεί κάποιος να το ξαναχτίσει ή να το, να το αναστηλώσει από τη φωτιά, αλλά οι ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά είναι κρίμα να έχουμε απώλειες κάθε καλοκαίρι. Θα μου πεις, έχουμε κάθε μέρα αποτροχή ατυχήματα. Μυαλό δεν βάζουμε γενικότερα. Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση. Και αυτό υπάρχει στο ΠΑΟ 24, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η συνέντευξη του Κάρολ Σβιντέρσκι και για τον δικό του ρόλο στην ομάδα και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και για την κλήρωση με τον Άγιαξ. Πολύ γιατί την περίμενε και όλες και οι υπόλοιποι γελούσαν. Αυτό το καλοκαίρι λέει: Οι Ολλανδοί είναι σαν δεύτερο σπίτι μας. Ταξιδέψαμε στην Ολλανδία 2 φορές την προετοιμασία και τώρα για το παιχνίδι. Αν το δούμε όμως από μια άλλη οπτική γωνία, ποδόσφαιρο παίζεις για να αντιμετωπίζεις τους καλύτερους. Έχει βάση αυτό που είπε ο Σβιντέρσκι, το δήλωσε και ο Κρέσπο όταν έγινε η κλήρωση, αλλά το μάζεψε γρήγορα ο Ισπανός. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τους καλύτερους στους ομίλους του Champions League. Και όχι στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έτσι το βλέπουν. Έτσι τα έφερε η τύχη ή η ατυχία και ο ΠΑΟΚ καλείται σήμερα να πετύχει μια πάρα πολύ σπουδαία πρόκριση, ίσως τη σημαντικότερη στην ιστορία του. Αλλά γενικότερα ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, τα έχει καταφέρει σε δύσκολες έδρες, όπως τα κατάφερε τέλη της δεκαετίας του 80 στην έδρα της Μαλίν. Οι παλαιότεροι θυμούνται πολύ καλά ότι η Μαλίν είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά το κύπελο κυπελούχων και είχε πάρει μάλιστα και το ευρωπαϊκό Super Cup. Και ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Στέφανο Μπορμπόκη και απέκλεισε τη Μαλίν. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έδειχνε καταδικασμένος. Εντάξει, μπορεί η Μαλίν τα τελευταία χρόνια να προσπαθεί να βρει τον εαυτό της στο Βέλγιο, όμως όταν την αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, ήταν η κάτοχος του κυπέλου κυπελούχων. Έχοντας κερδίσει μάλιστα στο τελικό τον Άγιαξ. Λίγους μήνες πριν να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και πήρε και το Super Cup και πήγε ο ΠΑΟΚ και της έκλεισε το σπίτι. Με γκολ του Στέφανου Μπορμπόκη. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια και άλλοι ηρωικοί αποκλεισμοί. Αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα και που λέγαμε με τον Σταύρο, ότι δεν θα θέλαμε σήμερα να το βιώσουμε. Αλλά είναι και αυτό δείγμα του πόσο ικανός είναι ο ΠΑΟΚ στα δύσκολα. Υπάρχει φυσικά ο τελικός με την Μπάγερ Μονάχου, ο αποκλεισμός από την Μπάγερ Μονάχου στα πέναλτι, όπου γίνανε όργια και τα παραδέχτηκαν μετά από χρόνια και οι Γερμανοί για το πώς ο διαιτητής ο κ. Ανεκδίκητος διέταξε την επανάληψη
και 1 και 2 και 3 πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Υπάρχει αποκλεισμός από την Νάπολη, του Μαραντόνα και του Καρέκα. Υπάρχουν προκρίσεις με την Άρσεναλ, με την Τότενα, με τη Φενέρμπαχτσε. Γενικότερα είναι γεμάτη από μεγάλες συναντήσεις η ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Θα πάμε στο Ραφαήλ να μας πει λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα αθλήματα, γιατί και στο handball υπάρχει κίνηση από χθες και η γυναική ομάδα νομίζω έχει αγώνα σιγά σιγά ξανά, τη ποδοσφαιρική. Καλησπέρα Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς πώς? Όλα καλά. Πώς ξεκίνησε χθες η προετοιμασία της ομάδας handball? Νομίζω με αρκετό πείσμα από ό,τι κατάλαβα, γιατί αυτό που είπε ο Αποστόλης Παλάσκας, λέει μας έχουν ξεγραμμένους, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα και θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε και ότι ο ΠΑΟΚ πάντα στοχεύει ψηλά και δεν είναι ικανοποιημένος με καμία άλλη θέση στην βαθμολογία. Όντως με πολλές επιστροφές, το είδες νομίζω και από κοντά πλέον, πώς είναι έτσι τα πρόσωπα που βρίσκονται και πάλι εδώ? Αρκετά νέα πρόσωπα, ναι, από το παρελθόν οι περισσότεροι βέβαια, γιατί επιστρέφουν στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ναι. Είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και παίζαν σε ομάδες εδώ της Βορείου Ελλάδος, οπότε πάλι έχουν μια επαφή πάρα πολύ καλή και με τους παλιότερους παίχτες. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό για να δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό όχι μόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, που είναι ο μεγάλος στόχος. Πάρα πολύ καλό το κλίμα στην πρώτη προπόνηση θέση στην Νεάπολη. Και από εδώ και πέρα θα ανεβάζει σιγά σιγά αριθμούς η ομάδα. Πώς το πάει τώρα το πρόγραμμα η ομάδα? Πάλι συνεχίζει έτσι με τρέξιμο προπονήσεις πρώτα εξωτερικές? Ναι, σιγά σιγά νομίζω έτσι θα ξεκινήσει το πράγμα. Είναι λίγο και οι θερμοκρασίες τώρα που είναι υψηλές, επομένως είτε μέσα είτε έξω από το γήπεδο είναι λίγο δύσκολο το να προπονηθείς όπως θέλει φυσικά ο κύριος Παπαβασίλης που φέτος αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας. Σιγά σιγά θα ανέβουν οι ρυθμοί. Θα μπει στην προετοιμασία της ομάδας και ο Τσέγιοβιτς που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν 20χρονο μαυροβούνιο παίχτη αρκετά ταλαντούχο και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Ψάχνονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό για να βρουν αν υπάρχει κάτι το αξιόλογο για να ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι πότε είναι? Θα είναι προς τα τέλη Σεπτεμβρίου η έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει ακόμα, ναι, έχει ακόμα. Έχουν πολύ καιρό. Νομίζω έχουν κοντά ακόμα. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο για το handball? Για το handball των ανδρών όχι, για τις γυναίκες ξεκινάνε και αυτές σε λίγες μέρες προετοιμασία. Περιμένουμε την ανακοίνωση της Τέγια Φερφόλια που στην ουσία θα κλείσει το ρόστερ. Υπάρχει ενδεχόμενο και για μία ακόμα μεταγραφική κίνηση. Ξεκινάνε πολύ νωρίτερα φέτος οι υποχρεώσεις τους γυναίκες γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι στις αρχές Σεπτεμβρίου με την τουρκική του Μουράτπασα, ενώ το πρωτάθλημα ξεκινάει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε ανάλογα με την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ θα φανεί και εκεί πώς θα πάει η προετοιμασία. Και πάμε και στις άλλες γυναίκες του ποδοσφαίρου. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι με την νορβηγική Κβίνερ, αν τη λέω σωστά. Ναι, σήμερα πέφτει η Αγγλία. Είναι η Λίλεστρομ η Κβίνερ στην ουσία, για να ξέρει και ο κόσμος, απλώς έχει διαφορετικό όνομα στις γυναίκες. Ένα δύσκολο επίσης παιχνίδι και αυτό, κόντρα στην πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Πέρυσι είπαμε αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League από την Μπαρτσελόνα. Φέτος δεν θα τα καταφέρει να είναι στην τελική φάση αφού η Άντελεκτ έχει πάρει ήδη το εισιτήριο. Νομίζω ότι το μοναδικό που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι είναι να κερδίσει εμπειρίες. Πάλι θα λείπει η Μπετανκούρ. Επομένως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά αφήνει την ευρωπαϊκή περιπέτεια και θα στραφεί στην προετοιμασία του για να διατηρήσει τα κεκτημένα εντός των συνόρων. Α, εδώ πότε έχουμε πρώτο επίσημο παιχνίδι? Εδώ ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά νομίζω και εκεί προς τον Οκτώβριο είναι η έναρξη των αγώνων. Θα αργήσουν και αυτά. Δεν μου λες, εμείς μιλάμε τώρα για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε πάλι αντίστοιχο πρωτάθλημα όπως το περσινό, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πάλι δυνατά και τον Άρη τέλος πάντων να είναι σχετικά δυνατός, ή έχουμε κάτι διαφορετικό? Ο ΠΑΟΚ έχει διατηρήσει τον κορμό του σε σχέση με πέρσι, αν εξαιρέσουμε κάποιες απώλειες όπως της Σπυριδονίδου. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές, οπότε νομίζω ότι ξεκινάει από θέση ισχύως και είναι και πάλι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Οι ελπίδες καρδίας που τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγαν καλά προσπαθούν λίγο να επανέλθουν φέτος με κάποιες κινήσεις που έχουν κάνει. Ήταν δεύτερες πέρσι και με τον Άρη, που και αυτός φαντάζομαι ότι αν κρατήσει τον κορμό του θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Επομένως πάμε πάλι σε ένα πρωτάθλημα έτσι αρκετών ταχυτήτων, με ΠΑΟΚ και Άρη να είναι οι δύο ομάδες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και θα δούμε από εκεί κάτω αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη είτε από τα Τρίκαλα είτε από την Καρδίτσα, που πέρσι τα Τρίκαλα ήταν και αυτά μέχρι το τέλος στο κόλπο. Και πάμε και στο βόλεϊ. Νομίζω ότι το γυναικείο είχε μια δυνατή κίνηση τις τελευταίες ημέρες.
Ναι, ήταν και η τελευταία κίνηση. Βραζιλίας, Ραφαήλ. Ακριβώς, με Λάτιν άρωμα, το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες για την Καρολίνα Αλμπουκέρκη. Είπαμε 42χρονη Βραζιλιάνα Πασαδόρος, αλλά σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ποντάρουν πάρα πολλά και στην εμπειρία της και στην σιγουριά που θα προσφέρει από την θέση της Πασαδόρου για να μοιράζει το παιχνίδι. Και εκεί σιγά σιγά θα μαζευτούν οι παίχτριες στην Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει η προετοιμασία, να γνωριστούμε τον νέο προπονητή, τον κύριο Μάσεκ. Και εκεί το πρωτάθλημα ξεκινάει προς τον Σεπτέμβριο, να μπουν σιγά σιγά στο γήπεδο και να δούμε την ομάδα σε μια ιστορική σίγουρα σεζόν, γιατί είναι η πρώτη χρονιά του ΠΑΟΚ στην μεγάλη κατηγορία. Ναι. Και στο ανδρικό δεν έχουμε κάτι. Εκεί νομίζω είναι ξεκινάνε, η μεγαλύτερη ησυχία από όλους. Ξεκινάνε την Δευτέρα οι προπονήσεις, οπότε εντάξει, σιγά σιγά θα μπούμε και εκεί σε ρυθμούς ανδρικού βόλη. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα και με τους κουβανούς θα γίνει. Ήδη τρεις... Ναι, πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό? Οι τρεις τους είναι ήδη εδώ πέρα εδώ και αρκετό καιρό. Προπονούνται καθημερινά και γυμνάζονται στο Παλατάκι. Θα έρθει και ο Γιούρι Φιλίποφ για να κάνει τις τελικές του επιλογές και να φανεί το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι οι δύο οι θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, οι κενές, είναι του κεντρικού και του διαγώνιου. Προορίζονται λογικά από ό,τι φαίνεται η Άλμπο και ο Τόρες, που είναι, ο Τόρες είναι ο ακραίος που είναι, και θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Ο Σαντοβάλο Ρόχας είναι ο άλλος, ο κουβανός, ο κεντρικός. Επομένως θα φανεί αν δώσει το πράσινο φως ο Γιούρι Φιλίπποφ να παραμείνουν αυτοί οι δύο στην ομάδα και μετά να δούμε το πώς θα γίνει και με τους άλλους δύο κουβανούς, με τον Κάλβο πότε θα έρθει φυσικά στην Θεσσαλονίκη και με τον Τόρες, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος στην ουσία ακραίος, για το αν θα παραμείνει ή αν θα δοθεί ιδανικός. Αλλά αυτό ουσιαστικά σε τέλη του μήνα το ξέρουμε. Ναι, φαντάζομαι ναι, γιατί αν ξεκινήσουν πρώτα εξετάσεις και τα λοιπά τα εργομετρικά από τη Δευτέρα θα μπουν και στις προπονήσεις και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει σιγά σιγά η κατάσταση. Έτσι αλλιώς και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν θα έχουμε League Cup νωρίς. Άρα οι ομάδες πηγαίνουν δηλαδή λίγο στο άγνωστο, ξεκινάνε την προετοιμασία τους και θα περιμένουν τις αποφάσεις ΕΣΑΠ μετά. Ναι. Ωραία. Εντάξει Ραφαήλ, έχουμε κάτι άλλο? Και στον Πόλο είχαμε ακόμα μία μεταγραφή χθες, μία σημαντική κίνηση με έναν παίχτη που ξέρει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα επειδή έπαιζε και την προηγούμενη χρονιά στην Χίο, τον Νίνο Μπλάζεβιτς. Ενισχύεται και εκεί το τμήμα, θέλει και φέτος να είναι στα play-off, θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες και με μεταγραφές και με παραμονές παικτών. Και νομίζω ότι σιγά σιγά όλα τα τμήματα μπαίνουν σε περιόδους προετοιμασίας για να ξεκινήσει η σεζόν σε ένα μήνα. Άντε, ωραία. Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς σε όλα. Ακριβώς. Πολύ ησυχία στα υπόλοιπα. Ναι, όντως. Αν εξαιρέσει λίγο το handball που είχαμε όλες αυτές τις κινήσεις το τελευταίο διάστημα, στα υπόλοιπα πολύ ησυχία. Στα υπόλοιπα, ναι, γίνανε μαζεμένες και νομίζω γι' αυτό τώρα μας κακοφαίνεται λίγο. Και το μπάσκετ γυναίκες ξεκίνησε και εκεί ο σχεδιασμός, ήδη τρεις ανανεώσεις με Λίμουρα, Ταρπάγκου και Καρακούλα και εκεί περιμένουμε φυσικά και περαιτέρω ενίσχυση και τις ξένες που θα επιλεχθούν με τον Βασίλη Μασλαρινό για μία ακόμα σεζόν στο τμήμα. Επομένως και αυτό το τμήμα σιγά σιγά τρέχει τον σχεδιασμό του. Η Λίμουρα ανανέωσε για ένα χρόνο. Ναι, τρίτη σερή χρονιά που μένει στον ΠΑΟΚ. Έτσι αλλιώς στο μπάσκετ γυναικών οι ανανεώσεις είναι πάντα και αυτές, τα συμβόλαια δηλαδή, είναι ενός έτους η διάρκεια. Ωραία. Εντάξει Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Ραφαήλ Γκαϊρατζής για να μας δώσει μία εικόνα από τα άλλα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Γιατί χθες είχαμε και την πρώτη στο handball και σήμερα το απόγευμα στις 6 το τελευταίο μάτς της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, πριν πάμε στο διάλειμμα, διαβάζω ότι σε Εύβοια, Θήβα και Θάσο οι πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες. Πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Τελευταίες ώρες στην Θήβα υπάρχει μεγάλη φωτιά στον πρόδρομο. Στη Θάσο τα πράγματα επίσης είναι δύσκολα και έχονται μεγάλες δασικές εκτάσεις. Και στην Εύβοια, που όπως είπαμε, ο καπνός φτάνει μέχρι την Αττική. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική κλείθηκε να επέμβει σε 135 αστικές πυρκαγιές, 72 δασικές πυρκαγιές. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Θα ξαναπώ αυτό που είπα και νωρίτερα, να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Είναι το σημαντικότερο και το μόνο που έχει μεγάλη σημασία. Όχι ότι το ότι καίγονται δασικές περιοχές είναι αμεληταίο, αλλά από τη στιγμή που δεν βλέπω τις τελευταίες δεκαετίες να βάζει κανείς μυαλό και να αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, τουλάχιστον να μην θρηνούμε
απώλεια ανθρώπινων ζώων. Υπάρχει και μήνυμα, ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ, της μπασκετικής ομάδας. Τα δύσκολα δεν μας φόβησαν ποτέ. Έχει μια φωτογραφία με τον Ζήση Βρίζα να έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σίμαν στο Arsenal ΠΑΟΚ. Το Μουσλίμοβιτς να σηκώνει τη σημαία, το σημαίακι του κόνερ μέσα στο Σουκρού Σαράτσογλου. Τον ΠΑΟΚ παραταγμένο στο White Card Lane. Και τον Πατρίσιο Κάμπς, το μεγάλο πρωταγωνιστή, στην νίκη πρόκριση επί Τσουντινέζε στην Τούμπα με 3-1. Και στο κέντρο τον Λέο Μάτους να παργυρίζει τον γκολ που πέτυχε πριν από μία εβδομάδα εις βάρος του Άγιαξ με εκείνη την ασύλληπτη κεφαλιά. Τα δύσκολα δεν μας φόβησαν ποτέ. Καλή επιτυχία ΠΑΟΚ. Φέρει στη Θεσσαλονίκη την πρόκριση, το μήνυμα της ομάδας μπάσκετ. Υπήρχε νωρίτερα και μήνυμα από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ προς την περιοδευτική ομάδα. Να πω πριν κλείσουμε, διάβαζα νωρίτερα, η Μαρσέη έδιωξε ποδοσφαιριστή για απίστευτο λόγο τον 33χρονο στόπερ Ραμί, Αντίλ Ραμί, γιατί αγάπη, σε ημέρα που είχε δηλώσει τραυματίας ο 33χρονος στόπερ, πήγε και συμμετείχε στα γυρίσματα ενός παιχνιδιού στη Γαλλία που γίνεται σε, νομίζω, ένα βράχο σε κάποιες εγκατελειμμένες φυλακές. Δεν πήρε χαμπάρι τότε η ομάδα, αλλά το επεισόδιο προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες. Ναι, αυτό, το φόρτε, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, να λες ότι είμαι τραυματίας, okay, να μην πηγαίνεις στην προπόνηση και να πηγαίνεις στα γυρίσματα, λες και το επεισόδιο δεν θα προβληθεί ποτέ. Ναι, το θυμάμαι. Μιλάμε για μεγάλη εξυπνάδα από τον 33χρονο στόπερ. Μου πάει εμένα το μυαλό μου ένας παίκτης του ΠΑΟΚ που μπορούσε να το κάνει εύκολα. Και εμένα μου πάει. Ε? Ναι. Θα ήταν και καλός κιόλας. Ναι, στο, ναι. Στο παιχνίδι μου αυτό. Πάει. Έτσι όπως τον βλέπουμε και έτσι όπως τον ξέρουμε. Ναι. Η Μαρσέη τέλος πάντων έδιωξε τον Ραμί για αυτό το λόγο. Συγχαρητήρια στον Γάλλο. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι εκεί, στο τηλεοπτικό που συμμετέχει, γιατί μάλλον δεν έχει πολύ το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Φίλος που μάλλον βρίσκεται στη Θάσο, από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέει ότι η φωτιά έχει σβήσει. Ωραία. Για να ηρεμήσουν όλοι. Ωραία. Οπότε εκεί πλέον δεν υπάρχει θέμα, ελπίζω να παραμείνει και έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Παρέα μαζί μας είναι τα Naxus με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Στην Ισκή μέρα στο τέλος είναι το νέο κατάστημα και από εκεί πέρα πλατεία Αγίας Σοφίας, Μεντεένιαν Κόσμος, Ελευθερίας Βενιζέλος και πολλά στοκ ανατολικά δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια Κίδη Γηνής. Από το 1985 λειτουργεί ο Φτύκας. Δικαιωματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο. Σας προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις ό,τι αφορά τα είδη υγιεινής. Τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα σας πω τι γράφουν οι Ολλανδοί για το σημερινό παιχνίδι, πώς περιμένουν τον ΠΑΟΚ και τι αναφέρουν τα τελευταία ρεπορτάζ του Άγιαξ για το πώς θα παραταχθεί ο Έντας σε λίγες ώρες από τώρα. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Τελευταίο 25 λεπτό στο ΠΑΟΚ 24. Διαβάζοντας ρεπορτάζ των Ολλανδών, όλοι συγκλίνουν στο ότι ο Άγιαξ θα παραταχθεί με την ενδεκάδα που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή τον Ονανά κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Μαζράουι, που από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αριστερά τον Ταλιαφίκο. Ο Φέλτμαν μαζί με τον Μαρτίνες θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ο Σούρς και φυσικά ο Αλβάρες, ο Μεξικανός που ακόμα δεν έχει κάνει τον τεμπούτο, θα μείνουν στον πάγκο. Ο Μπλίντ, ο Μάριν και ο Φάντεμπεκ θα είναι η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Και Ζίγεκ δεξιά, Νέρες αριστερά, Τάντιτς στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή την ενδεκάδα περιμένουν όλοι σχεδόν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι που έχουν γράψει κάποιο σχόλιο, κάποιο άρθρο στις ιστοσελίδες της Ολλανδίας. Πραγματικά ασχολείται πολλοί κόσμος με το σημερινό παιχνίδι. Λογικό είναι, μιλάμε άλλωστε για τον Άγιαξ, το πιο δυνατό brand name στην Ολλανδία, όπως και να το κάνουμε. Οπότε θα είναι έκπληξη αν δούμε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να μην δούμε το Μαζράουι να γυρνάει στην φυσική του θέση, του δεξιού πιστοφύλακα, και το Μάρι να είναι αυτός που θα πλαισιώσει τον Φάντεμπεκ και τον Μπλίντ. Ο Άγιαξ είναι
η ομάδα που πέρσι σκόραρε τα περισσότερα γκολ στην Ευρώπη. Αυτό λέει κάτι για την επίθεσή της, άρα θα μιλάμε για απίστευτο άθλανο. Πάω καταφέρει να την κρατήσει στο 0. Γι' αυτό λέμε ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να ψάξει δύο τέρματα. Πολλοί στέκονται οι Ολλανδοί στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, μέχρι δηλαδή από το σημείο που ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε μέχρι να δεχτεί τον γκολ της ισοφάρισης. Είναι ένα στοιχείο που κάνει τους Ολλανδούς λίγο πιο επιφυλακτικούς, και ξαναλέω, στα περισσότερα ρεπορτάζ τους στέκονται στο ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον Νέαντα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός εδώ στον Άγιαξ, αναφέρουν οι Ολλανδοί. Στέκονται στην παρουσία του Τσούμπα Ακπομ με καλά λόγια για τον Βρετανό από την Ιγυρία, και γράφουν ότι έχει σκοράρει 6 γκολ στα τελευταία 3 μάτς. Γενικότερα κάνουν πολλή αναφορά οι Ολλανδοί στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε τώρα και τις ενδεκάδες, θα μας ενημερώσει ο Σταύρος γύρω στις 8 και κάτι φαντάζομαι. Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς θα παραταθούν οι ομάδες, αλλά αν δεν πάει το ρολόι 9.30 να ξεκινήσει το παιχνίδι, να κυλάει μπάλα στο χορτάρι. Ό,τι άλλο και να πούμε. Νωρίτερα σας είπε και η Αγάπη για τις οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι ήδη στο Άμστερνταμ, και νομίζω είναι πολύ. Τώρα αν είναι 2, αν είναι 2,5, αν είναι 3.000 θα το δούμε το βράδυ, αλλά σίγουρο ο ΠΑΟΚ θα έχει μια σημαντική πηγή ενέργειας από την κερκίδα. Δύσκολο και το έργο των φίλων του ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, θα έχουν να κάνουν με πολλαπλάσιους οπαδούς απέναντί τους, και οι φίλοι του Άγιαξ δεν είναι από τους πλέον ήσυχους. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα σύγκρισης. Εντάξει, στην τρέλα και στον παλμό και στην ενέργεια των οπαδών των δύο ομάδων, αλλά σίγουρα δεν είναι και αμεληταίο μέγεθος οι φίλοι του Άγιαξ, που τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσηκώσει και συνθήματα και κερκίδες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Το να σε μιμούνται και να δίνεις το στήμα σου και τα φώτα σου σε όλη την Ευρώπη. Αγάπη. Τι βλέπεις? Διαβάζω τη γράφη δεξιά αριστερά και από τους Ολλανδούς γενικώς. Όλοι έχουν τη λέξη καταστροφή μαζί με δεχόμενο αποκλεισμό του Άγιαξ. Δηλαδή πραγματικά το περνάνε πάρα πολύ έντονα. Και αν ο Άγιαξ μείνει εκτός από το ΠΑΟΚ, πραγματικά θα έχει καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τη φετινή σεζόν από πολύ πολύ νωρίς. Ναι. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία της ομάδας πέρσι στα ημιτελικά της Champions League, και το γεγονός ότι φέτος καλείται να περάσει από τον τρίτο προκριματικό, κάτι για το οποίο βέβαια δεν φταίει ο Άγιαξ, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και προφανώς έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα εκεί, και αυτό που μας έλεγαν και οι Ολλανδοί την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτές οι αλλαγές και οι αποχωρήσεις και την Ντελίχτ και την Ντεγιόνγκ και τώρα όλο αυτό το θέμα με τον Φαντεμπέκ, που από τη μία φάνηκε ότι θα φύγει μετά τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τελικά ίσως μείνει ακόμα ένα χρόνο και πάει του χρόνου στη Ρεάλ, γιατί γράφεται και συζητιέται και αυτό, έχουν δημιουργήσει μια προβληματική ατμόσφαιρα νομίζω στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, και το καταλαβαίνεις πάρα πολύ εύκολα από τα δημοσιεύματα. Δηλαδή σε όλα είναι το ίδιο μοτίβο, και δεν είναι ότι σε κανένα σημείο δεν υποτιμούν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε κανένα σημείο δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, όλοι μιλούν για δύσκολο παιχνίδι, όλοι μιλούν για δυνατό ΠΑΟΚ, στέκονται σε παίκτες, έχει πολλές αναφορές στον Μπέλκα, στον Μπίσεσβα προφανώς, και τον ξέρουν καλά, στον Ακπόμ, και έχουν πάρα πολύ το Βαρέλα. Ναι. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά έχουν και τον Βαρέλα σε πολλές αναφορές. Και γενικότερα στέκονται πολύ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το βλέπεις αυτό το πράγμα. Το ξέραμε και έπρεπε το παιχνίδι, το λέγαμε κιόλας και με τον Σταύρο, ότι φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στην Τούμπα και σαν νοοτροπία και σαν ομάδα, ότι δεν ήρθαν καθόλου ψηλωμένοι, δεν ήρθαν καθόλου άνετοι. Το 2-2 νομίζω ότι ακόμη περισσότερο τους έκανε να το σκεφτούν. Δηλαδή θυμόμουν
πέρσι, ας πούμε, αντίστοιχη περίπτωση στην Τσέλσι, που okay, μπορείς να πεις ότι είναι δύο μεγαθύρια της Ευρώπης. Η Τσέλσι ήρθε εδώ, χωρίς να βλέπει κανέναν και τίποτα. Θυμόμαστε όλη τη συμπεριφορά είχαν σε γνωστό ξενοδοχείο που ούτε φωτογραφίες δεν ήθελαν να βγουν με κόσμο, ούτε όλα έγιναν γρήγορα, χωρίς πολλά πολλά. Ακόμα και στο παιχνίδι δεν είχαν επαφές με κανέναν, και οι παίκτες ήταν πολύ απομονωμένοι από όλους τους υπόλοιπους. Ήταν μια άλλη λογική. Ο Άγιαξ δεν ήρθε έτσι, σε καμία περίπτωση. Πολύ προσγειωμένοι όλοι και νομίζω πολύ υποψιασμένοι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και φαίνεται ακόμα και σήμερα. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι και το βράδυ. Δηλαδή έτσι θα το συνεχίζουν. Εντάξει, ότι υπάρχει πίεση, υπάρχει. Πραγματικά. Στα ρεπορτάζ πάντως του Ολλανδοί, όσοι πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ αναφέρουν και αυτοί που λέμε εμείς εδώ και καιρό, μάλλον από την επομένη του ΠΑΟΚ Άγιαξ και μετά, προφανώς και αυτοί διαβάζουν τις ελληνικές τους σελίδες, η ενδεκάδα που έπαιξε στην Τούμπα θα είναι η ενδεκάδα λογικά που θα δούμε στο χορτάρι της Johan Cruyff Arena, δηλαδή Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, τετράδα της άμυνας, Λέο Ζαμπά, Μπίσεσβαρ στις δύο πτέρυγες, Ελ Καντουρί και Σίτι στον άξονα και ο Πέλκας και Ακπομ στην επίθεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τους είχαμε δει στην Τούμπα, οι περισσότεροι από αυτούς στην ενδεκάδα που είχαν σημειωμένη στο κέντρο είχαν Καντουρί με Μίσιτς. Έτσι ήρθαν εδώ δηλαδή. Ναι. Έχω το στο μυαλό του αυτό. Και μετά τους εξηγήσαμε, ναι, όλοι για τον Εσίτη. Σκέφτηκαν λογικά ότι ο Εσίτη έχει 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως να μην είναι έτοιμος, αλλά πέσαν έξω. Ναι. Εκεί τους εξηγήσαμε λίγο για τον Εσίτη και για τον Καντουρί και για το δίδυμο αυτό. Αλλά όλοι είχαν κυκλωμένο Καντουρί μαζί με Μίσιτς την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς δεν θα το δούμε αυτό σήμερα. Είπαμε θα κοπούν αναγκαστικά και τρεις παίκτες, γιατί 21 έχουν ταξιδέψει. Νομίζω ότι, εντάξει, λίγο πολύ φαίνεται ποιοι θα είναι οι κομμένοι, οι δύο από τους τρεις τουλάχιστον, δηλαδή ο Γαϊτανίδης και ο Μελίσσας νομίζω θα είναι εκτός. Και μετά και ένας Μίσιτς ακόμα. Ή ο Μίσιτς, ή μπορεί, ας πούμε, να είναι και ο Αγκούστο, γιατί ο Ροντρίγκο λογικά θα είναι μέσα. Τον Αγκούστο τον έβαλε στην Τούμπα, άρα το δίνει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Μίσιτς. Ανάλογα πώς το διαβάσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι κάποιος άλλος πάντως. Δηλαδή και μεσοεπιθετικά θα χρειαστούν λύσεις. Ποιο αφήσει εκτός το Στόχ, να αφήσει, το Λιμιό, δεν νομίζω. Στην άμυνα και εκεί λίγο πολύ θες τον Ίγκασον, θες τον Ροντρίγκο, θες να έχεις κάποιες επιλογές. Οπότε νομίζω εκεί πάμε. Σε Μίσιτς, Αγκούστο, να δούμε αν από εκεί θα είναι η τρίτη κομμένη επιλογή από τις 21. Η ομάδα, θυμίζουμε, γυρνάει αύριο το μεσημέρι και πάει κατευθείαν Τούμπα για προπόνηση, γιατί όπως και να έχει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει παιχνίδι. Ευχόμαστε να είναι το παιχνίδι την Τρίτη ή Τετάρτη για το Champions League και να μην είναι την Πέμπτη για το Europa League. Οπότε κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και προπόνηση αύριο. Δεν θα χαθεί δηλαδή καθόλου η μέρα για τον ΠΑΟΚ. Αν έχει πάρει ομάδα την πρόκριση, μια χαρά θα είναι και η προπόνηση. Καλά. Και να μην την πάρει, πάλι καλά θα είναι η προπόνηση, δεν είναι κάτι. Ναι, εντάξει. Δεν αλλάζει κάτι, εντάξει. Δεν θα δύσκολο συναντήριο. Τρελή χαρά ή το ξέραμε όλοι. Εντάξει, όμως να σα πω κάτι. Το ξέραμε. Το θέμα είναι να παλέψει τα ίσα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το έχει κατακτήσει, ότι δεν θα παλέψει τα ίσα. Από εκεί και πέρα πλέον ό,τι γίνει. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι εκεί. Για τον Γιώργο Σαββίδη δεν ξέρω. Ο οποίο έχει κάνει ένα tour σε όλο τον κόσμο. Ήταν στη Χαβάη στέριο τις προηγούμενες ημέρες. Και Λος Άντζελες είδα. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρα αν θα είναι σήμερα. Πάντως ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι κανονικά στο Άμστερνταμ. Προφανώς θα είναι από νωρίς μαζί με την ομάδα. Και στο ξενοδοχείο και σε όλα. Και ο κόσμος κανονικά εκεί, είπαμε, το πρώτο ραντεβού στις 5 στην πλατεία Ντάμ. Για όσους είστε στην Ολλανδία, υπάρχει σχετικό κείμενο στο ΠΑΟΚ 24 με όλες τις λεπτομέρειες και για τα οχήματά σας και για τα ραντεβού και για όλα. Για το πώς θα πάτε στο γήπεδο. Στο οποίο, ναι, βέβαια νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν ξαναπάει από αυτούς που ταξίδεψαν. Λίγο πολύ και το ξέρουν πάει το γήπεδο. Όλοι από τους 2.500 έχουν πάει 1.500. Ναι. Μπορεί να έχουν πάει να είναι πάνω από 1.000 αυτοί που έχουν πάει και το 2010 και το 2016 και τώρα το 2019.
η έκτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ μέσα σε λίγα χρόνια. Διεθνής ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα πέθανε σε 37 το από έμφραγμα. Ο Walter Martinez. Από την Ονδούρα είχε ο ΠΑΟΚ τον Μίλτον Τάισον Νούνιες, ο οποίος είναι 42-43 χρονών και ακόμα παίζει ποδόσφαιρο. Από έμφραγμα. Είχε παίξει στο παγκόσμιο κύπελο του 10 και είχε αγωνιστεί σε ομάδες της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής. Είχε θέμα με την καρδιά του. Μάλιστα. Ναι. Έφυγε από τη ζωή. Γενικότερα από ό,τι βλέπω έχουν ξεκινήσει να... και τα πρώτα συνθήματα στο Άμστερνταμ και μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος σε, σε διάφορα σημεία της πόλης. Έρχονται και κάποια πρώτα βίντεο από τον κόσμο που είναι εκεί. Οι υποξίδες είναι διασκορπισμένοι, όπως συμβαίνει πάντα. Και νομίζω ότι όσο περνάνε οι ώρες και φτάνουμε στο απόγευμα, πιο πολύ θα είναι, ναι. Είναι ωραίες εικόνες αυτές, τις έχουμε συνηθίσει. Γιατί πραγματικά παντού έχει κόσμο από τον ΠΑΟΚ. Δεν συνέβη αυτό που συνέβη την εβδομάδα με τους Ολλανδούς που επέστρεψαν εισιτήρια. Τα first class, αν θυμάμαι καλά. Γιατί έλεγαν ότι δεν έκαναν ταξίδι. Τα first class επέστρεψαν και τα second class επέστρεψαν. Ήταν 100 άτομα στη θύρα 8. Ούτε 500, ούτε 1000. Τζάμπα έμεινε ο κόσμος του ΠΑΟΚ απ' έξω. Για 100 Ολλανδούς. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε στο μέλλον να βρεθεί κάτι άλλο, γιατί ξαναλέω είναι πραγματικά κρίμα να κλείνει μια ολόκληρη θύρα. Δεν ξέρω, ας κάνουμε ένα χώρο καπαλού. Θα μου πεις δεν έχει πολλές επιλογές η Τούμπα. Αλλά ας κάνουμε όπως βλέπουμε στο εξωτερικό κάτι κομμάτια μέσα σε μια κερκίδα περιφραγμένα που να χωράνε 100-200 οπαδούς για να αποδεχθεί στο μέλλον ανάλογη ιστορία. Ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Τώρα εντάξει, ξαναλέω, οι επιλογές που έχεις στην Τούμπα δεν είναι πολλές. Ούτε μπορείς να κάνεις ελιγμούς. Γενικότερα δεν μπορείς να κάνεις μαγικά. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι άσχημο για 100 Ολλανδούς. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να μείνουν στη θύρα 1. Να κλείνει μια κερκίδα 2.500, μπορεί και παραπάνω, οπαδών. Και να γίνεται αυτή η μάχη για ένα εισιτήριο. Εντάξει, στη Νέα Τούμπα με το καλό τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα προβλεφθεί νομίζω και ειδικός χώρος για τους φιλοξενούμενους. Στο μεταξύ κάπου διάβαζα ότι είναι στόχος της νέας κυβέρνησης να επιτρέψει και πάλι τις μετακινήσεις γενικότερα. Ναι, ότι υπάρχει θετικό κλίμα. Να είναι λιγότερη αστυνομική στα γήπεδα. Ωραία αυτά ακούγονται. Μακάρι να γίνουν στην πράξη. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Ειδικά για τη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών στα ντέρμπι. Δεν περνάει το μυαλό μου πώς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα πω μια φορά ακόμα στον κύριο Αυγενάκη, τον οποίο άκουσα στο ημίχρονο, νομίζω Ελλάδα-Ουγγαρία ή Ελλάδα-Ιράν, που έκανε δηλώσεις. Στο τελευταίο. Με το χαμόγελο στα χείλη. Αν ήταν το τελευταίο με Ιράν. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, πραγματικά. Δηλαδή στο ημίχρονο, στο αγώνα. Αγώνα μπάσκετ, αγώνα ποδοσφαίρου, να λέει στον έναν πολιτικό να κάνει δηλώσεις. Πραγματικά δεν θυμάμαι άλλη φορά τέτοιο και να έγινε λίγες φορές. Αλλά θα πω λοιπόν στον συμπαθή κύριο Αυγενάκη για μια ακόμα φορά, προφανώς νομίζω συμφωνείτε πολύ με την άποψή μου, να δει τι θα κάνει ο κύριος Αυγενάκης με την υπόθεση του Τζίλου. Πώς μπορεί να πιέσει τον ομόλογό του, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να βάλουν ένα χέρι λίγο στους δικαστές, γιατί αυτή η υπόθεση παραμένει στο σιρτάρι ενώ υπάρχουν όλα τα στοιχεία, ξέρουμε ποιοι έκαναν αυτή τη μαφιόζικη επίθεση στο Τζίλο, ποιους πήραν τηλέφωνο πριν, μετά, κατά τη διάρκεια, που πήγανε, γιατί έφυγαν. Να δούμε και αυτό λίγο, κύριε Αυγενάκη, γιατί ωραία τα μεγάλα λόγια, τα έχουν πει και άλλοι προκατοχοί σας, δεν τα έχετε πει μόνο εσείς, για να είμαστε και δίκαιοι, για να έρθει η οικογένεια στα γήπεδα και τα παιδάκια στα γήπεδα και να επιτρέπονται οι μετακινήσεις και να έχουμε λιγότερη βία. Αλλά επί τους ουσίες δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, εγώ είμαι σίγουρος. Οπότε κάντε κάτι λίγο με τους δράστες της επίθεσης στο Τζίλο και τους φυσικούς αυτούς και τους ηθικούς. Εντάξει, να μπορούμε λίγο να πούμε ότι έγινε ένα βήμα προς την εξάλληψη της βίας. Εκτός αν δεν θεωρείται βία μια επίθεση σε έναν διεθνή διαιτητή. Ή αν δεν θεωρείται βία επειδή έγινε στο δρόμο και όχι στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα σκέφτεται ο καθένας. Να δούμε τι θα δούμε και φέτος.
Μακάρι τα πράγματα να βελτιωθούν έστω και λίγο και την επόμενη χρονιά να βελτιωθούν ακόμα λίγο και ακόμα λίγο και να φτάσουμε κάποτε σε ένα σημείο να μην μας απασχολούν τα αυτονόητα. Αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί τα έχω ακούσει από 15 διαφορετικούς υφυπουργούς αθλητισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Λιγότερα αστυνομία, λέει, στα γήπεδα. Ναι, ωραία. Συμφωνώ. Το πώς θα γίνει όμως, δεν ξέρω αν μπορεί και αυτή η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Οι προηγούμενες δεν το εφάρμοσαν σίγουρα. Τέλος πάντων, αυτά τα γύρω-γύρω θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο από την έναρξη της Super League και μετά. Αυτό που έχει τώρα είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει περήφανο τον κόσμο του σήμερα στην Γιώχα Κρόιφ Αρίνα. Μιας που το είπες αυτό για το πρωτάθλημα, έχει βγει και το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγωνιστικών. Ναι. Για κάτσε λίγο, γιατί το έβλεπα χθες. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει ημέρα Σάββατο. Το Σάββατο, ναι, 24 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ με τον Πανετολικό στην Τούμπα. Τη δεύτερη αγωνιστική παίζει Κυριακή 1η του Σεπτέμβρη στις 8 πάλι με τον Πανιόνιο, πάλι στην Τούμπα. Και μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, Σάββατο 14 Σεπτέμβρη στο Περιστέρι, απέναντι στον Ατρόμητο στις 7. Έχουμε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ναι, μην τις έχουμε όλες μαζί και πάθουμε τίποτα. Με ώρες και ημέρες, την πορεία μας θα βγουν και τα υπόλοιπα. Πάντως, σε πρώτη φάση ξέρουμε ότι ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με δύο παιχνίδια στην Τούμπα και τα 2-8 το βράδυ, το πρώτο Σάββατο, το δεύτερο Κυριακή. Αυτό που δεν μπορεί να βγάλει καλεντάρι η Λίγκα σε όλη τη σεζόν, ποτέ δεν το κατάλαβα. Και να γίνουν για χρειαστεί και 2-3-5 αλλαγές στις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Ναι, πραγματικά πραγματικά είναι. Μερικοί μπορεί να μην σας νοιάζει καθόλου, αλλά υπάρχει κόσμος που τον νοιάζει. Γιατί θέλει ο φίλος του ΠΑΟΚ από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Κύπρο, από όλα τα σημεία του κόσμου να είναι στη Θεσσαλονίκη να δει το ΠΑΟΚ Άρης. Δεν ξέρει ποια μέρα θα γίνει, πότε θα γίνει, τι ώρα θα γίνει. Δεν ξέρει. Άλλος θα ήθελε να προγραμματίσει να είναι στην Τούμπα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ανταγωνιστική. Όχι, θα το μάθει 3 εβδομάδες νωρίτερα. 4. Δεν το μάθει τώρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τεχνοκράτης υποτίθεται και συνεταιρισμός και αυτό. Γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα όλου του πρωταθλήματος και ξαναλέω, να υπάρξουν 2-3 αλλαγές. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, ίσως στους 16, ίσως 8, ή Ολυμπιακός, ή ΑΕΚ, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ναι, να υπάρχουν αλλαγές. Αλλά αυτό το να βγαίνει τον Αύγουστο το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγωνιστικών είναι ακόμα ένα παράσημο για τη Super League. Πρόγραμμα Super League λέει πρώτη με τρίτη αγωνιστική. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα. Πάρτε αυγό και κούρευτο. Και αν νομίζετε ότι είναι λίγοι αυτοί οι οπαδοί, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, εντάξει, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Άρη, που θέλουν να προγραμματίσουν ένα ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί. Αλλά ποτέ δεν έμαθε το ελληνικό ποδόσφαιρο να σέβεται τους φιλάθλους. Ποτέ. Ούτε μία φορά έμαθε να τους σέβεται. Μόνο ευχολόγια και μεγάλα λόγια, να έρθουν οι οικογένειες στα γήπεδα και τα παιδιά και εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Όταν αρχίσετε και να σέβεστε τον κόσμο, γενικότερα, όχι μόνο Super League, και μπροστά σε άλλα που γίνονται, αυτό της Λίγκας είναι το μικρότερο κακό, το να μην ξέρουμε. Αλλά έχουμε δει, εντάξει, τελική να γίνονται και κλεισμένοι των θυρών στο παραένα, γιατί έτσι γουστάρει ο υφυπουργός. Και πάλι να μην καταφέρουν, γιατί μιλάμε για μεγάλα κεφάλια τώρα, με 500 άτομα και 500 άτομα να μην καταφέρουν πάλι να υπάρχει τάξη στο ΆΚΑ. Και τώρα περιμένουμε από όλους αυτούς να επιτρέπουν την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στα ντέρμπι και λιγότερη αστυνομία, παιδιά, ούτε σε 200 χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ανθρώπους γενικότερα στο κοινοβούλιο, δεν έχουμε πολλούς που να κόβουν το μυαλό τους. Κόβει το μυαλό τους για άλλα θέματα. Πώς θα πάρουν κανένα εξτρά, κανένα μπόνους, πώς θα έχουμε. Γι' αυτό κόβει. Και φταίνει φυσικά στο μεγαλύτερο βαθμό οι Έλληνες ψηφοφόροι, που ψηφίζουν ηθοποιούς, ψηφίζουν τραγουδιστές, ψηφίζουν τηλεπερσόνες. Εντάξει, οκ.
και μετά αναρωτιόμαστε γιατί καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα, γιατί τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ουσιαστικά την κάνουμε για να την κάνουμε αφού δεν αλλάζει κανείς από εμάς. Αυτή είναι, παιδιά, η πραγματικότητα. Μαλώνει μια ζωή ο κόσμος από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και τα προηγούμενα χρόνια χωρίζονται σε παρατάξεις και αυτοί που είναι δεκαετίες τώρα στην εξουσία, πολύ μεγάλες οικογένειες, αλλάζει, μπαίνει ο πατέρας, μπαίνει ο γιος, μετά μπαίνει ο εγγονός, μετά μπαίνει ο ανιψιός και δεν είναι μόνο στην οικογένεια του τωρινού πρωθυπουργού, είναι δεκάδες αυτές τις οικογένειες που είναι χρόνια στην εξουσία και ο μήνας έχει 9 και ο κόσμος απλά μαλώνει και χωρίζεται σε κόμματα και δεν καταλαβαίνει ποτέ ποιο είναι το συμφέρον. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος, σιγά-σιγά, Στέριο. Φτάσαμε στο τέλος. Ουσιαστικά 7,5 ώρες για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα υπάρχει, νομίζω, σύνδεση και στις επόμενες εκπομπές με τον Σταύρο να μας πει λίγο και να σας ενημερώσει για το pre-game. Αν θα γίνει κάτι το μεσημέρι, τι γίνεται, ποια είναι η κίνηση γύρω από το γήπεδο, θα είναι από νωρίς ο Σταύρος στο γήπεδο. Εντάξει, θα υπάρχουν συνεχώς θέματα στο ΠΑΟΚ 24 και βίντεο και φωτογραφίες από ό,τι συμβαίνει στους δρόμους του Άμστερνταμ. 8-8 και κάτι θα έχουμε από το Σταύρο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και θα συντονιστούμε στο Λίμπερο από τις 9.30 και μετά για να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πετύχει τη σπουδαιότερη ίσως πρόκριση στην ιστορία του. Ξέρω ότι πολλοί, ίσως και εγώ μέσα σε αυτούς, θεωρούν τη μεγαλύτερη μέχρι πρόκριση τώρα αυτή με την Φενέρμπαχτσε, αλλά υπάρχει πολύ συνέστημα στην αναμέτρηση αυτή και στο πώς θυμόμαστε την ισοπαλία στην παράταση στο Σουκρού Σαράτσογλου. Αλλά αν το δούμε ψυχρά, δεν έχει καμία σχέση. Μάλλον είναι πολύ καλύτερος ο Άγιαξ, ο τωρινός, από εκείνη τη Φενέρμπαχτσε. Ναι, ήταν πολύ πιο εύρωστη ομάδα η Φενέρμπαχτσε από εκείνον τον ΠΑΟΚ. Είχε παίκτες πραγματικά που κόστιζαν μια περιουσία. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκλείσει τους Τούρκους. Ευχόμαστε να πετύχει το ίδιο και σήμερα και να δει από το βράδυ ο Αμπέλ Φερέιρα και αύριο το πρωί αν θα αντιμετωπίσει, θα ξέρει μάλλον από νωρίς, αν θα πάω θα αντιμετωπίσει τον Αποέλ ή την Καραμπάχ, για να φτάσουμε να είμαστε ένα βήμα πριν την πρόκληση του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το ραντεβού το δικό μας σαν ΠΑΟΚ 24 με εσάς αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μαζί μας και σήμερα τη δεύτερη ώρα ο Φτύκας Πλακάκια και ήδη γηνής, η καλύτερη επιλογή για την ανακαίνιση του μπάνιου σας. Σας προσφέρει ποιοτικές λύσεις και ολοκληρωμένες λύσεις σε ό,τι αφορά τα είδη γηνής με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι και με δωρεάν μεταφορά ό,τι αγοράσετε από το Φτύκα στο χώρο σας. Τηλέφωνο 2310-905-503, Απόλλωνος 37-39 είναι ο Φτύκας, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν τα Ναξούς με πολλές επιλογές σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Τη μισή μέρα στο τέλος το νέο κατάστημα είναι στη διάθεσή σας και φυσικά πλατεία για Σοφίας. Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ το βράδυ. Να χαρούμε όλοι μια τεράστια πρόκριση που θα φέρει τον ΠΑΟΚ ένα βήμα ξανά κοντά στο όνειρο τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.